καταπληκτικό βατσχορόπιπινο καψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καντοδόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες... ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακότα από τους μελαχωρίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, κοπιάστε, κοπιάστε. Πλησιάζω Χριστούγεννα, πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη ψυχολογία. Πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο φόντο. Το ότι, ξαναλέω, βγήκαν και πάλι οι αγιοβασίλειδες και τα στολίδια στις βιτρίνες και είμαι ακόμα αίτητος. Πόσο πόνο, πόσο, πείτε μου, πόσο. Οργίασαν, έχουν τρελαθεί, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Λύσα κακιά, γλεντίστε το λέω εγώ, γλεντίστε το να ξέρετε, γλεντίστε το. Όπως έγραψε και ο Ιώσα Βίδης, γελάει καλύτερο όποιος γελάει τελευταίος. Αφήστε τους να εκτίθενται, αφήστε τους να διασύρονται, να μικραίνουν, αφήστε τους να βγάζουν λύσα, χολή, να βγάζουν από κύματα φαντασίας από το μυαλό τους, να ωρέγονται, να ονειρεύονται πράγματα. Αν τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, την καλημέρα μας, τη θετική μας ενέργεια, την αύρα μας τη θετική. Την όρεξή μας, το πάθος μας, την τρέλα μας, διότι ως γνωστό δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η σπίθα, το κέφι, εννοείται, αυτά τα έχουμε πει. Τα λέμε για τους καινούργιους, γιατί, δόξα τω Θεώ, προστίθεται και καινούργιοι στην παρέα μας, που γουστάρουν την ζουμουσοπαρέα, που στις 22 Δεκεμβρίου θα βρεθεί και πάλι για να κάνει το καθήκον της, για την αιμοδοσία μας. Θα είμαστε εκεί να δώσουμε αίμα για τον συνάνθρωπό μας. Θα είμαστε εκεί να ανταμώσουμε το καλύτερο δώρο που έχουμε να κάνουμε μέρες Χριστουγέννων σε κάποιον άγνωστο. Που μακάρι να μαζεύαμε τις φιάλες και να τις βάζαμε πάνω σε φράχτη και με τις φεντόνες να τις σημαδεύαμε. Να μην υπήρχε κανένας λόγος να μαζέψουμε ματάκι. Όμως η ανάγκη είναι τεράστια και καταλαβαίνετε. Πρέπει να μαζέψουμε αίμα, να σώσουμε ζωές. Να είμαστε εκεί λοιπόν, 22 Δεκεμβρίου, έξω από τη θύρα 3, έξω από τη θύρα 3 του ναού. Εκεί που και πάλι ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ πάντοτε, πάντοτε, και το λέω χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς να μας δημιουργήσει ποτέ θέμα, μας λέει ένα πολύ μεγάλο ναι. Μας αφήνει να πάμε εκεί έξω από το δεύτερο σπίτι μας, μας παραχωρεί το χώρο και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τη μαμά του Λόχου που είναι έτσι κι αλλιώς ούτως ή άλλως, όχι μόνο στη δική μας περίπτωση, αλλά γενικότερα σε όλες τις περιπτώσεις ευαισθητοποιημένος ο ΑΣΥΓΜΑ να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Τους ευχαριστούμε λοιπόν, το λέω κάθε φορά, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Για μας ο χώρος εκεί είναι ιερός. Πηγαίνουμε, δίνουμε αίμα, φεύγουμε, καθαρίζουμε τα. Το προσέχουμε το μέρος σαν να είναι πραγματικά σαν να είναι το σπίτι μας, που είναι το σπίτι μας δηλαδή, σαν να μένουμε εκεί, να το πω έτσι απλά. Έτσι απλά. Ευχαριστώ λοιπόν τον ΑΣΥΓΜΑ που για μία ακόμα φορά αμέσως μας έδωσε την άδεια και θα είμαστε εκεί να δώσουμε αίμα. Ξεκίνησα από τα σημαντικά, να πω ότι χορηγή της εκπομπής μας, της πρώτης ώρας, είναι όπως πάντα η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, αυτό το διάστημα με LG καταπληκτικές τηλεοράσεις. Καταπληκτικές, με τεχνολογία που δεν υπάρχει άλλη, nanocell, OLED, με τρομερή αντίθεση χρωμάτων. Η LG είναι το νούμερο ένα, γι' αυτό και γίνεται χαμός παγκοσμίως, γι' αυτό και έχει τέτοιες πωλήσεις. Περνάτε μια βόλτα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό, όπου εκεί θα βρείτε φυσικά όλες τις μάρκες και κινητά και τάμπλετ και ψυγεία και πλυντήρια και τηλεοράσεις και αποχυμωτές και ό,τι θέλετε και μέχρι και το στιέραμε, ό,τι υπάρχει σε ηλεκτρικό. Ο Μάκης Παμπουκίδης σαρώνει το μαγαζί, σαρώνει, γιατί έχει τις εξαιρετικές τιμές, έχει την πρώτη ποιότητα και γι' αυτό γίνεται χαμός και έτσι να συνεχίσει πάντα. Τώρα, αν είστε λάτρεις του καλού θαλασσινού, του ψαριού, καλαμάρι, χταπόδι, φαγκρί, τσιπούρα, ξέρω οτιδήποτε ωραίο βγάζει η ευλογημένη ελληνική θάλασσα στο Αιγαίο,
214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66 έχουν φτιάξει και δύο χώρους πανέμορφους. Δύο χώρους εκπληκτικούς. Εκεί λοιπόν θα βρείτε αυτό που θέλετε. Έρχεται και στο σπίτι, όπως σας είπα, ντιλιβεριά, χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, χωρίς τίποτα. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, τώρα που έρχονται γιορτές και βασιλόπιτες και τσουρέκια, χειροποίητα, σαν να είναι της μάνας το χέρι που το έχει ζυμώσει. Και βέβαια εννοείται μελομακάρονα, κουραμπιέδες, γλυκά για τις γιορτές. Τώρα έτσι έρχονται πολλές γιορτές απανωτές. Χθες γιορτάζαν οι Βαρβάρες, χρόνια πολλά στην εκκλησία μας εκεί δίπλα στον άλλο τον ναό. Και έτσι εκεί θα βρείτε αυτά που θέλετε. Καραολί και Δημητρίου 234-163. Ενώ για το κορυφαίο αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο, μπείτε μέσα στην έκθεση αυτοκινήτων των αδερφών Τσαντεκίδη απέναντι από τα Τζάμπο και ζαλίζεσαι. Έχω πει, πάνε και κλαίνε πάνω στις ρόδες, χαϊδεύουν τα φτερά, κάτω στο τιμόνι, κάνουν βρουμ, βρουμ, βρουμ. Κάτω του Τσαντεκίδη του βλέπει. Δείχνει κατανόηση ο άνθρωπος. Αλλά μιλάμε για έναν εξαιρετικό στόλο. Εννοείται ατρακάριστα, εννοείται τα χιλιόμετρα είναι αυτά που βλέπετε. Εννοείται ότι το παίρνετε και το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα εσείς γουστάρετε. Και βέβαια πληρώνετε όπως θέλετε και μπορείτε και αγαπάτε. Και δύναστε, που λέγανε και παλιά. Εμείς εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα έχω ένα τελείως διαφορετικό δώρο. Σήμερα δεν θα γίνει κλήρωση. Σήμερα όποιος στείλει μήνυμα έχει διπλή πρόσκληση. Το ξαναλέω, διπλή πρόσκληση, διπλό εισιτήριο για το τεράστιο event που θα γίνει 13 Δεκεμβρίου στο PAOK Sports Arena, αλλιώς στο παλατάκι μας. Εκεί τι γίνεται? Εκεί θα δοθεί μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο box, στην πυγμαχία. Ο Ελληνορώσος Παπάζοφ αντιμετωπίζει τον Τσουντέκι, τον Πολωνό. Αυτό είναι η κορύφωση του event. Έχει όμως και άλλους πολύ σημαντικούς αθλητές. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ζωντανός θρύλος του αθλήματος μέσα στην τριάδα, τετράδα είναι των παγκόσμιων θρύλων στο box. Όποιος καμπάζει λίγο καταλαβαίνει τι μιλάω όταν μιλάω για το Roy Jones Jr. Και όχι μόνο αυτό, αυτό που θα στηθεί στο παλατάκι εκείνο το βράδυ από τον Δημήτρη Καρυπίδη, από τον Γιάννη Σανιώτη, που είναι κορυφές στο είδος τους σε ήχο, σε εικόνα, σε βίντεο, σε φαντασμαγορικά σκηνικά. Αυτό που θα γίνει εκεί δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, εννοείται δεν έχει ξαναγίνει στη Θεσσαλονίκη. Ο παρουσιαστής τώρα, εντάξει, εντάξει, η εφτομουτσουνάρα μας θα είναι εκεί, θα είμαι και εγώ να παρουσιάσω, αλλά σας λέω ότι πρόκειται πραγματικά για ένα υπέροχο σκηνικό. Να πω ότι τα παιδιά μέχρι 12 ετών δεν πληρώνουν, μπαίνουν δωρεάν. Η τιμή είναι στα 10 ευρώ το χαμηλότερο εισιτήριο. Εγώ λοιπόν σήμερα λέω το εξής, ότι όποιος μου στείλει μήνυμα ή όποιος με πάρει τηλέφωνο έχει μία διπλή πρόσκληση. Απλά θέλουμε ονοματεπώνυμο. 13 Δεκεμβρίου είναι η μέρα Παρασκευή, τα pre-game ξεκινάνε στις 6. Το main event, το κύριο ας πούμε γεγονός, θα το πούμε έτσι όπως το λέμε στα χωριά μας, είναι στις 8. Και πραγματικά αυτό το οποίο θα δείτε εκεί είναι συγκλονιστικό. Σας το λέω από τώρα, θα έχει και πολλούς ανθρώπους επώνυμους, πολλές celebrity, δεν θέλω να σας πω ποιοι θα είναι, ποιοι πιθανό να είναι εκεί. Αυτό θα το ξέρουμε οριστικά όσο θα πλησιάζει η μέρα. Και από την οικογένεια του ΠΑΟΚ εννοείται, γιατί εκείνη είναι ο καημός μας, αλλά και εκτός οικογένειας ΠΑΟΚ για αυτό το πολύ σημαντικό event. Να σας πω ότι δεν είναι απλά φιλική αγώνας όπως είπα νωρίτερα, δεν είναι ότι άιντε πάμε έτσι να κάνουμε μουχαμπέτη. Κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα σπουδαίο γεγονός. Θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή που μου ζήτησαν να το παρουσιάσω. Δεν λέω ότι είμαι η δίμονα στο box, αλλά θα τη βγάλουμε την τρέλα μας, το πάθος μας, όπως πάντα. Are you ready to rumble? Αυτά για το box. Αυτά σήμερα, όπως είπα, δεν υπάρχει κλήρωση. Τώρα, αν θέλετε εσείς, μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, να μου αφήσετε ονοματεπώνυμο ή αλλιώς γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Το ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526.
για να σας βάλω πέρα από την καλημέρα σας. Δεν θέλω να στέλνετε μόνο ονοματεπώνυμο, ξέρω. Δεν είναι μια λίστα ψυχρή, να πούμε. Έστω μια καλημέρα, έστω ένα ζουμουσού, έστω κάτι. Κάτι, ρε, μια παραγγελιά, το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε. Ζούμε μέρες πολύ ιδιαίτερες. Απολαμβάνουμε το παραλήρημα των αντιπάλων μας, παύλα εχθρών, διότι η συμπεριφορά τους δεν είναι απλά συμπεριφορά αντιπάλου που θέλει να σε κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι συμπεριφορά εχθρού που επιστρατεύει κάθε μέσο, θεμητό και αθέμητο, όπως έκανε πριν 2 χρόνια με το θέατρο της πεντηκονταετίας, με την ξεφτύλα, με τη Σερπαντίνα, που μια ολόκληρη ομάδα, ένας ολόκληρος οργανισμός με την ιστορία τους, έτσι όπως λένε, δεν το είχε σε τίποτα, δεν είχε κανένα δισταγμό, δεν είχε καμία συστολή, δεν είχε καμία αμφιβολία να συρθεί στη λάσπη, να διασυρθεί, να ξεφτυλιστεί, να το βάλει τον άλλο να κάνει θέατρο, να του φοράνε κολάρα, να τρίψουν στα νοσοκομεία, για να, απλά για να μην πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν τους ένιωξε καθόλου που το πρωτάθλημα πήγε στα χαρτιά στην ΑΕΚ. Το θέμα τους είναι να μην παίρνει το πρωτάθλημα αυτός εδώ πάνω. Έτσι λένε. Αυτοί εκεί πάνω να παίρνουν το πρωτάθλημα. Μεταξύ τους τα έχουν βρει άπειρες φορές. Και μη μου λέτε ότι γινόμαστε γραφικοί όταν λέμε για ΠΟΚ. Ζει και βασιλεύει. Εγώ δεν είδα καμία αντίδραση στα έσχη του Καραϊσκάκης από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Δεν είδα καμία αντίδραση στα λεγόμενα του Καραπαπά, του Μπαρμπασάβα, του Τσουκαλά, από τις υπόλοιπες ομάδες να πούνε «Στοπ, τι κάνετε!» Έχουμε ένα πρωτάθλημα που επιτέλους παίζεται μπάλα, που επιτέλους μπορεί ο άλλος να δει ποδόσφαιρο και να μην έχει κρυθεί ο πρωταθλητής από μήνα Νοέμβριο και να φοράει ντε και καλά ερυθρόλευκα, που επιτέλους ήρθαν ξένοι διαιτητές, προσπαθούμε να φτιάξουμε πράγματα και τι κάνετε εσείς, πάτε και γιατί, επειδή δεν αντέχετε το 50-50, επειδή μάθατε τόσα χρόνια να τα έχετε όλα τακτοποιημένα, να είναι όλα στο πιάτο, και τώρα ξαφνικά αυτό χάθηκε και δεν ξέρετε τι, δεν ξέρετε πώς αντιδράσετε. Και επειδή είστε 2 χρόνια χωρίς τίτλο και έχετε σαλέψει τελείως. Έχετε λολέψει. Πού είναι οι υπόλοιποι? Μόνο έναν ΠΑΟΚ βλέπω. Μόνο εμάς, μόνο τον οργανισμό ΠΑΟΚ να ανθίσταται. Την άλλη φορά ο Τίγρης τον κρέμασε το δικό μας για ένα κύπελο. Μην κατεβαίνεις, ρε. Μην κατεβαίνεις. Έλα αυτό το πράγμα να το σπάσουμε, αυτό το απόστημα που είναι μια χούντα ερυθρόλευκη 30 χρόνια. Έλα, πάμε μαζί. Όχι, κατέβηκε να πάρει το κύπελο. Και τι, πήρε ένα χάρτινο πρωτάθλημα. Και όταν ο γίγαντας έχει πύληνα πόδια, όταν κάτι έχει στηθεί πάνω στο ψέμα, ή όπως πολύ όμορφα μου είπε ένας παππούλης που ήρθε να πάρει εισιτήριο εκείνες μέρες, αγόρι μου, δεν πρέπει να γλεντάς με κλεμμένα λεφτά. Αν πάω και τα κλέψω τα λεφτά, λέει, από την τσάντα ή από το ταμείο του αλουνού, και βγω την άλλη μέρα να κερνάω στο καφενείο ή να πάω στα μπουζούκια ή να βγαίνω, λέει, με τις γκόμενες βόλτα και να παίρνω ακριβά ρούχα και ακριβά αυτοκίνητα, θα το βρω μπροστά μου. Είναι μεγάλη αμαρτία. Παππού, το ξέρω, του είπα. Περίμενε και θα δεις ποια θα είναι η μοίρα τους. Άλλοι, όπως εμείς το λένε θεία δίκη, που είμαστε όλοι ανήψια της, άλλοι το λένε κάρμα. Και κάρμα είσαι beach, και δεν σημαίνει κάρμα, το κάρμα είναι μια παραλία. Beach είπα, όχι beach. Ο καθένας το λέει όπως θέλει. Βλέπετε τι παθαίνουν τώρα. Βλέπετε τι παθαίνει η χάρτινη. Και να ξέρετε, επειδή εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, θα μου πεις, θα καθίσει ο καλός Θεός με τόσα θέματα να ασχοληθεί τώρα με τη Super League, ξέρω εγώ, με τα πρωταθλήματα? Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι ο Θεός δεν μπορεί να ευλογεί το άδικο. Δεν μπορεί εμείς τόσα χρόνια να υπομένουμε. Δεν μπορεί τόσα χρόνια
να μην έχουμε προδώσει τις αξίες μας, να μην έχουμε προδώσει τις αρχές μας, να είμαστε σωστοί και να πονάμε, να ερχόμαστε Δευτέρες διαλυμένοι επειδή είχαν αποφασίσει άλλοι ότι θα μας χαλάζουν τις Κυριακές. Και λέγαμε κάθε φορά υπομονή και υπομονή και θα έρθει η στιγμή και θα έρθει ένας άνθρωπος. Δεν γίνεται, λέει, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Το θυμάμαι σαν τώρα στις εκπομπές που κάναμε, ρε παιδιά, πριν το 12. Και είναι πολλά τα χρόνια που λέτε, ρε Κωστή, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Τότε πηγούμενο, τότε που ερχόντουσαν οι καραβοκύριδες με καράβια που δεν είχαν μηχανή μέσα, που ήταν τζούφια. Άλλος με μαγιό, άλλος με ταινίες, να πούμε, περιεχομένου αμφιβόλου αξίας. Ο κάθε ένας, ο κάθε περίεργος. Και να σου φεύγουν οι παίχτες, γιατί τους τρώνανε κάτω τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια τα οποία τα έπαιρναν από τις κρατικές χορηγίες, φυσικά στη διαφήμιση, στη φανέλα. Να η Κοσμοτέ, να το ένα, να το άλλο, να η Αγροτική Τράπεζα, να αυτά. Και μετά, προσέξτε, μετά, όχι μόνο αυτό, αλλά έμενες και εκτός Ευρώπης. Για να πάει να παίξει ο άλλος, ο οποίος έπαιρνε μπραφ! Να τα 20, να τα 25, να τα 22 εκατομμύρια. Τι ωραία έτσι να κάνεις τον πρόεδρο, το γαλαντόμο δεν είναι πολύ ωραίο, ρε παιδιά, αυτό. Δεν έχει πολύ γούστο. Με τα έτοιμα τα λεφτουδάκια, τακτοποιημένα τα πάντα. Οι παράγκες, οι διαιτησίες, οι εμετικές, όλα πιασμένα. Τώρα ενοχλεί. Τώρα ενοχλεί που μπορεί ο Όφη, ας πούμε, να πάει και να παίξει την παλίτσα του, ή μπορεί να πάρει Χίο Πανιώνιος. Ή που η Ξάνθη τώρα δεν είναι απλά ένα ωραίο πέρασμα. Δεν είναι ένα ωραίο απογευματάκι. Περνάμε, ρίχνουμε 3-4 γκολάκια και φεύγουμε. Σας κακοφαίνεται τώρα που η Ξάνθη μπορεί να σας πάρει βαθμούς. Λυσάξατε. Γιατί ο πέμπτος, ο έτσι, ο ανιψιός, τα γηπεδάκια, τα αυτά. Άρα τι? Άρα είναι και η Ξάνθη δικιά του. Τώρα θα φάτε κάτι μηνύσεις περιποιημένες. Όμως, πίσω από το επικοινωνιακό τρίκ, πίσω από το τσουνάμι αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Βγαίνει ο ένας, λέει, υπάνθρωποι. Βγαίνει ο άλλος, λέει, τουρκόσποροι. Βγαίνει ο Αβγενάκης, μιλάμε σαν να μιλάει θύρα 7. Με τρόπο εξισώνει τον Καραπαπά με το Σαββίδι. Βγαίνει ο Μπαρμπασάβας, Παοκάκι. Βγαίνει ο Μαρινάκης, να υποτιμήσει. Να πρέσπες, να αυτά. Αυτή η λύσα δεν είναι τυχαία, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι οργίζομαι πάνω σε ένα καυγά και μου ξεφεύγει μια κουβέντα. Διότι και θα έλεγες, εντάξει, ρε παιδί μου, τους έφυγε μια κουβέντα, ρε παιδί. Εδώ βλέπετε ότι είναι μια ενορχιστρωμένη ιστορία. Πολύ καλά μελετημένη, σχεδιασμένη, όπως σχεδιάστηκε τότε πριν 2 χρόνια. Να μην έρθουν να παίξουν, γιατί θα τους κάναμε τον αυτόν έτσι και θα έγραφε σκορ σερών. Εκείνο το βράδυ δεν θα έφευγαν με λιγότερα από 5 γκολ εκείνο το βράδυ και το ξέρανε. Και γεμίσανε τα βρακιά τους και έφτασε μέχρι και την κάλτσα. Όπως τότε λοιπόν τα σχεδιασμένη η Σερπαντίνα, το θέατρο. Και μετέπειτα ήρθε και η άλλη, η δίθεν τρομοκρατημένη, και για τη φωτογραφία 0-0 βγαίνουμε. Αν είναι ένα 0, είμαστε τρομοκρατημένοι. Δεν βγαίνουμε. Χασκογελούσαν μέσα στα αποδυτήρια, στήθηκε το σκηνικό, πήρε ένα χάρτονο πρωτάθλημα, πήγε στο Champions League, έφαγε σφαλιάρες, 0 βαθμούς, ξεφτυλίστηκε και τι κατάλαβε? Δεν θα ήταν πιο ωραίο? Γιατί την ΑΕΚ πάντα τη βλέπαμε αλλιώς. Το ομολογώ. Ότι δεν τη βάζαμε ακριβώς στον ίδιο τορβά, εκεί στο ίδιο καλάθι που βάζαμε το Γάβρο και το Βάζελο. Δεν ξέρω αν ήταν η κοινή καταγωγή, δεν ξέρω. Οκ, που και αυτοί είχαν κάνει πράγματα με καρά και με Λισανίδη και καρά, επίσης. Αλλά αυτούς τους βλέπαμε κάπως αλλιώς. Θυμίζω ότι όταν ήμουνα σε αμιγός παοκτσίδικο ραδιόφωνο, στο Σπόρ 103, σε εκείνο το υπόγειο, χαλάσαμε τον κόσμο τότε που κλάπηκε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ με την ιστορία Βάλνερ. Με βαφτίσαν και ΑΕΚΤΣΙ τότε. Αλλά αυτό το θέμα, εντάξει, τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται. Γελάμε. Κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και βγήκαμε τότε και είπαμε, ντροπή. Αυτό το πρωτάθλημα είναι της ΑΕΚ. Μέσα στα χαρτιά. Γιατί. Όπως όταν είχε πέσει ο Ηρακλής, επίσης είχαμε πει. Για καθίστε, ρε παιδιά. Το γουστάριζε τον Ηρακλή.
Εδώ το βλέπετε ότι έχει στηθεί μια πλεκτάνη. Ότι πηγαίνουν οι άλλοι με άδειους φακέλους και θα την πληρώσει ο Ηρακλής. Είμαστε ή δεν είμαστε κατά του κατεστημένου. Βεβαίως. Λέμε ότι δεν ή δεν λέμε ότι πρέπει να κρίνονται μέσα στο γήπεδο τα μάτς. Και όχι στα γραφεία με λιμοκοντόρους δικηγόρους, κοντούς ή ψηλούς, περίεργους ή όχι, που βγάζουν αποφάσεις και ρίχνουν ομάδες και βυθίζουν λαούς στη στενοχώρια. Και το αποδέχτηκε ο κόσμος αυτό. Και έχουν ακόμα Ηρακλειδείς να το λένε για την εκπομπή. Ασχέτως που διαφωνούμε, που μπορεί να σκοτωνόμαστε, εννοώ σκοτωνόμαστε ραδιοφωνικά και λεκτικά με τους αντιπάλους. Σέβονται, τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι τι γίνεται εδώ. Και έχω λοιπόν απόλυτη πεποίθηση ότι τώρα υπάρχει ένα καλοκουρδισμένο σχέδιο, ένα έτοιμο σχέδιο. Μέχρι λέει το σταθμό σ' ακούγαν έτσι που φώναζες. Καλημέρα, φιλιά Κωστή μου. Γεια σου ρε Πολίνα Μπαντιγιώργη. Άρα έχουμε περάσει εκεί σε αυτή την υπόγα εκεί στον 103. Εγώ όπου πάω αφήνω ένα κομμάτι. Όταν φεύγω είμαι ελαφρύτερος, όχι από κιλά. Αφήνω κομμάτι από τον εαυτό μου. Δεν κατόρθωσα σε καμία δουλειά μέχρι τώρα να είμαι ψυχρός επαγγελματίας. Δεν μπορώ ρε παιδί μου, είμαι σαν χαρακτήρας έτσι. Και τώρα που περνάω έξω από τον 103, κάτι παθαίνω. Και τώρα ακόμα όταν περνάω από τα παλιά στούντιο του Αρένα εκεί στην Τζαλουκίδη, επίσης άφησα εκεί ένα κομμάτι μου. Στα καινούρια του Αρένα δεν πήγα, δεν ήμουνα, δεν νιώθω κάτι. Αλλά εκεί που δούλεψα, εκεί που άφησα ένα κομμάτι μου, να σε καλά Πολίνα μου. Σε φιλώ και σε αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Και όλα, με όλα τα παιδιά που συνυπήρξαμε, έτσι. Γιατί φίλους αφήνουμε παντού, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς. Okay. Τώρα αν άλλοι δεν μας γουστάρουν ή άλλοι ενοχλούνται ή θέλανε να είμαστε αποτυχημένοι ή να μην έχουμε νούμερα ή να μην έχουμε λόγο ή τους ενοχλεί που μπορεί να προσαρμοστούμε και να κάνουμε και το χαβαλέ μας, αλλά να βγάλουμε και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση με τον Βασιλόπουλο, τους ενοχλεί, τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν ήξερα να κάνω πράγματα που να μην ενοχλούν, τι να κάνουμε. Γυρίζω λοιπόν στα δικά μας και λέω, εδώ απέναντι είναι ένας ΠΑΟΚ που μοσχοβολάει, που λέει και αδερφή μου η Χρύσα. Είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κατάφερε πέρσι να δείξει ότι υπάρχει και ο άλλος τρόπος για να πάρει σε ένα πρωτάθλημα. Ένας ΠΑΟΚ που κατάφερε μετά από το χτύπημα σε κάθε επίπεδο, επικοινωνιακό, ψυχολογικό, οικονομικό, πρεστίζ, αγωνιστικό, από κάθε επίπεδο, η κλοπή του πρωταθλήματος πριν από 2 χρόνια, ξέρεις τι είπαν αυτοί, τέλος. Τελειώσανε. Τους αποτελειώσαμε. Σιγά μη σε κόσουν κεφάλι αυτοί ρε. 33 χρόνια περίμενα να πάρουμε πρωτάθλημα, το πήραν και τους το στερούμε. Με το έτσι θέλω. Νταβατζιλίκι. Με τα δικαστήρια. Σιγά μη σε κόσουν κεφάλι. Θα βγουν στα ραδιόφωνο να σκοτώνονται μεταξύ τους. Να γιατί ο Λουτσέσκου. Να γιατί ο Πασχαλάκης. Να γιατί ο Βαρέλα. Να γιατί. Θα ρίξουμε. Έχουμε πολλούς πρόθυμους που θα θελήσουν να ρίξουν το σπόρο της διχόνοιας. Έχουμε και στην πόλη πάρα πολύ ωραίους πρόθυμους που θα θελήσουν να κάνουν αναμπουμπούλα, να σπείρουν διχασμό και τελειώσαν αυτοί. Τελειώσανε. Πού να βρουν κουράγιο. Πού να ξέρουν όμως. Γι' αυτό είπα την επόμενη μέρα της κλοπής. Δεν μας μετρήσατε σωστά. Δεν ήταν ένας μέσα, ένας έξυπνος. Ένας ψαγμένος να πει ρε μαλαμπίπηδες, τι κάνετε. Αφήστε καλύτερα να μετρήσει τον γκολ του Βαρέλα. Χειρότερα είναι τώρα. Αφήστε τους, το πήραν μέσα στο γήπεδο με τον ιδρώτα τους. Για να μην πω πρόπερση και πρόπερση. Με την ήπια βία και το ξύλο στον Πλατανιά που δεν άνοιξαν οι κάμερες. Παιδιά, μια μικρή διευκρίνηση. Λέγεται κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και κλειστό κύκλωμα κάμερας. Όχι επειδή είναι κλειστό. Ότι πρέπει να είναι κλειστό για να μην δείχνει τίποτα, να δείχνει μαύρο. Μικρή διευκρίνηση λέω. Άρα, έτσι, τα διαβάσατε και στη Φόρτσα πρόσφατα, τα έσχη τους, και στη Φόρτσα που έρχεται το Σάββατο, διευκρινίζω, δεν γράφω στη Φόρτσα. Γιατί μου λένε, μήπως είσαι ένας, λέει, από αυτούς που είναι με τα παρατσίκλια. Δεν γράφω. Δεν γράφω. Όμως για μένα η Φόρτσα είναι η μετεξέλιξη των σπορ του Βορρά, με τα οποία μεγαλώσαμε. Έχει πολύ σπορ του Βορρά μέσα. Γι' αυτό το τονίζω. Και εκεί μέσα ζεις και αναπνέεις για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό την αναφέρω. Ούτε έχω κανένα τίποτα, καμιά υποχρέωση. Όπως νιώθω, μιλάω. Όπως άμα διαβάσω κάτι στο μέτρο σπορ, ας πούμε, και μου αρέσει, θα το πω. Δεν έχω ζήτημα. Συνεχίζω λοιπόν και λέω. Απέναντι είναι ο ΠΑΟΚ.
Έχουν σχέδιο 100%. Ποιο είναι το σχέδιο? Αν δουν ότι χάνεται το πρωτάθλημα, να μην τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα βρουν τρόπο να φύγουν οι ξένοι, να διαλυθεί το σύμπαν. Δεν ξέρω τι θα σκαρφιστούν αυτή τη φορά. Εδώ βλέπω. Λέει, δεν πρέπει να γίνει το παιχνίδι της Ξάνθης. Σοπάτε ρε. Αλήθεια. Μας κουνάνε το βρώμικο δάχτυλο αυτοί οι οποίοι ήταν βυθισμένοι μέσα στο βόθρο, κάνανε κολοτούμπες μέσα στο σκατό, κάνανε απλωτές και βγαίναν έξω με τα περιτώματα επάνω τους και λέγανε πω, αχ, μοσχοβολάει ο τόπος κατήλα και εμείς έπρεπε να το δεχτούμε. Αυτοί μας κουνάνε. Το δικό τους βρώμικο δάχτυλο μας το κουνάνε. Για να μας πούνε τι, για συνειδιοκτησία. Μιλάνε αυτοί για συνειδιοκτησία. Εγώ να σου το πω αλλιώς, βγαίνω έξω από το σώμα του ΠΑΟΚΤΣΙ. Βγαίνω έξω και το παρακολουθώ σαν ένας τρίτος, αόρατος. Σαν ένας ο οποίος είναι ένα άσχετος με την μπάλα. Ο Σαββίδης είναι τόσο αφελής να πάει να πάρει μια ομάδα και αυτό να μπορεί να το ανακαλύψει ο καθένας. Σοβαρά μιλάτε δηλαδή? Τον έχετε ας πούμε τον πόντιο για κανέναν αγαθιάρι? Λέω, αν ίσχυε αυτό, αν το είχε κάνει. Απλά δεν μπαίνω καν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπαίνω καν. Δεν είναι τι λέει κάποιος, είναι ποιος το λέει. Και ό,τι λένε αυτοί δεν με ακουμπάει. Γελάω, προχωράω. Το μυαλό μου είναι το πώς την Ξάνθη θα την κερδίσω εγώ αυτό. Μάλα. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Μέχρι που αρχίσαν ψάξαν αυτό από εδώ από εκεί να πούνε ο Ζήφκοβης όταν ήταν στην Ξάνθη, όταν ήταν και αυτά, ότι ψάχνουν τώρα να βρούνε. Ότι καλά δεν είχε απόδοση. Τέσσερις φορές MVP ήμουνα λέει στα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Επειδή κατέβαζε τα ρολά και δεν μπορούσαμε να του βάλουμε γκολ. Με άλλον αντίπαλο έφαγε πολλά γκολάκια ο Ζήφκοβης, θυμάμαι εγώ, την τελευταία αγωνιστική. Αλλά δεν είναι, εκεί δεν είναι, υπάρχει θέμα. Καθαρός. Καθαρός ΠΑΟΚ. Περήφανος. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Προχωράμε. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους δώσουμε τη χαρά ότι αυτό μας επηρέασε, μας αποσυντόνισε. Εννοείται ότι οι παίκτες είναι έτσι απερίσπαστοι, δεν το συζητώ. Εννοείται ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει το Σάββατο και αφήστε τους να σκούζουν. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο τέτοια συμπεριφοράς από δάφτους, τέτοιας παραδοχής αγωνιστικής αδυναμίας με κάθε τρόπο να προσπαθούν να μπαλώσουν τις δικές τους πομπές. Ένα, γιατί η έκθεση του παρατηρητή μιλάει για κλειδωμένη πόρτα και όταν πήγα λέει όχι, η πόρτα θα μείνει έτσι. Μιλάει για τα έσχη που έγιναν απ' έξω. Μιλάει για τον προπυλακισμό στους παίκτες και θα είναι πολύ βαριά η τιμωρία. Έπρεπε λοιπόν να γυρίσει αλλού ο προβολέας. Βγαίνει η απόφαση για τους 28, για τα στημένα. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε με τον Τζίλο τι και πώς. Και πρέπει να γυρίσουμε την κάμερα αλλού. Και βέβαια πάρα πολύ πρόθυμοι, έτσι, τα μέσα του όλα να συνεπικουρήσουν. Και πρωτοσέλιδα δίθεν αντικειμενικών εφημερίδων αμέσως πρόθυμα να επιρρητήσουν το μεγάλο αφεντικό. Ο κακός Σαββίδης, ο κακός ΠΑΟΚ, μπόχα αυτά, δυσοδεία. Αυτά λες και κάνουν, λες και παρουσιάζουν τη ζωή τους, έτσι. Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν λες και είναι αυτοβιογραφικές. Αυτά που λέτε. Εμείς ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, προχωράμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Πάμε για την επόμενη νίκη. Πάμε να πάρουμε ένα ακόμα πρωτάθλημα. Και επειδή δεν το αντέχουν αυτό, δεν μπορούν να σκεφτούν το ενδεχόμενο να πάμε να πάρουμε ένα τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα και αυτοί να μείνουν τρίτο χρόνο χωρίς τίτλο, γι' αυτό παρουσιάζουν αυτό, όλο αυτό το παραλήρημα, τον πανικό, το φόβο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι σήμερα δίνουμε χωρίς κλήρωση σε όποιον στείλει μήνυμα, σε όποιον μας πάρει τηλέφωνο και μας δώσει τα στοιχεία του, το ονοματεπώνυμο,
διπλές προσκλήσεις για το premium boxing event. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει το box, αυτό που θα δείτε 13 Δεκεμβρίου στο Παλατάκι είναι ένα πράγμα που δεν ξεχνιέται. Μέχρι 12 ετών είναι δωρεάν για τα παιδάκια. Από εκεί και πέρα είναι στα 10 ευρώ η είσοδος. Στο στολίδι μας, στο παλατάκι μας, ένα φαντασμαγορικό θέαμα, εννοείται με pre-game, με χορευτικά, οι κοπέλες, οι μοντέλες με τα ωραία τα ρούχα και τα... με τις πινακίδες, με τα round και αυτά, και κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης. Μόνο και μόνο που όλο αυτό το έχει διοργανώσει, το έχει οργανώσει, το έχει εμπνευστεί ο Ολυμπιονίκης μας Ηλίας Παυλίδης, τα λέει όλα. Ένας άνθρωπος που έφτασε μια ανάσα από το χρυσό μετάλλιο και το στερίζανε επειδή είχε ένα σκίσιμο στο φρύδι, άσε με να παίξω. Και την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Ολυμπιονίκη στο στούντιο, να μας τα πει από κοντά. Εγώ λοιπόν σήμερα δίνω τέτοιες διπλές, το ξαναλέω, με ένα μήνυμα έχετε διπλή, για να μην πάτε μπακούρι, μόνο θα πάρετε, θέλετε να πάρετε τη σύζυγο, θέλετε να πάρετε ένα φιλαράκι, θέλετε να πάρετε το πιο δεύτερο, την πεθερά, βέβαια. Έλα πεθερά, πάμε να δεις λίγο box, γιατί μου μπαίνουν κάτι ιδέες. Λέω ρε παιδί μου, γενικότερα, τι ιδέες δηλαδή, ιδέες να ασχοληθώ με την πυγμαχία. Μπα και τι το θες εσύ το box. Θέλω να είμαστε στην οικογένεια ενωμένοι σαν μια γροθιά. Και καλά τώρα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε με αχπαστό, με στεφανώματα. Κοτσαρίνε μου, τι κάνεις. Σε καλά, ε. Εδώ. Παρεούλα με την ζουμουσόλα, κονσόλα, ζουμουσόλα, κοτσαρίνα. Επειδή περιμένουν 5 γραμμές, πάμε κατευθείαν. Ξαναλέω, σήμερα χωρίς κλήρωση, όποιος στείλει μήνυμα, όποιος μου γράψει είτε FM κενό το μήνυμα στο 54526, είτε με τα σταθερά τηλέφωνα, έχει διπλή πρόσκληση για αυτό το μοναδικό γεγονός στο παλατάκι μας, το Premium Boxing Event. Είναι πρώτη φορά που έρχεται και στη χώρα μας ο ζωντανός θρύλος, ο Roy Jones Jr. Γι' αυτό σήμερα δίνω διπλές προσκλήσεις για 13 Δεκεμβρίου, Παρασκευή βράδυ. Μοναδικό γεγονός. Και δεν θέλω να σας πω ποιοι άλλοι θα είναι εκεί, γιατί δεν θέλω να είναι αυτός ο λόγος που θα έρθει, αλλά θα δείτε πολύ σημαντικά πρόσωπα. Πάμε γραμμές, να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Δαμιανός από Σύφαστα του Μάνχαϊμ. Όχι, ρε Δαμιάνε! Έχεις ρίξει τους άλλους 4 όλους, φίλε! Όλους! Όχι, τους έχεις ρίξει, έχεις κάνει να πούμε. Έχεις περπατήσει πάνω στη γραμμή σαν τον Καντουρί στα χιόνια, να πούμε. Στην Τρίπολη. Για πες, ρε Δαμιάνε! Τι να πω, έχουμε πρόβλημα στο ίντερνετ βασικά. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Είχαμε πρόβλημα γενικότερα σήμερα με το ρεύμα εδώ στο κτίριο και. Νομίζω θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε σύντομα. Ακούω καθημερινά και ξέρεις τώρα, έχουμε γίνει εφιάλτης όλων. Όλων. Γλεντίστε το. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Ότι πέσανε οι παράγκες. Τελείωσε. Τελειώσανε αυτά. Τελειώσανε. Απλά ήταν μαθημένοι τόσα χρόνια έτσι, Δαμιανέ, και τώρα αυτό ξέρεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Δεν έχεις μάθει αλλιώς. Αυτό. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου σε όλα τα ζουμουσάκια. Γεια σου ρε Δαμιανέ, σε όλα τα ζουμουσάκια. Έχουμε στη Γερμανία λαό πολύ δόξα αγαπημένο. Δόξα τω Θεώ. Να σε καλά, Δαμιανέ μου. Πούμε και από κοντά. Θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρώ. Πούμε. Έγινε. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Γεια σου Δαμιανέ. Φιλιά στο Μάνχαϊμ. Να πω ότι όποιος δεν μπορεί στις 22 που είναι η αιμοδοσία μας. Καλημέρα. 1, 2, 3, 4. Καλώς το παιδί. Από την Τότεναμ και μπουκάρουμε. Την Τότεναμ. Αρνούνται να εγκαταλείψουν τα συντρίμια της παράγκας. Σωστός. Η ομάδα Σαμπατζής. Ωραίος τίτλος είναι αυτός, Μένιο. Το εμπνεύστηκα από το φίλο από τη Γερμανία. Ωραίο, το βλέπω σε εφημερίδα. Αρνούνται να εγκαταλείψουν. Αρνούνται. Λοιπόν, οι τζαμπατζίδες της Ελλάδος που έχουν φάει τα χρήματα των φορολογουμένων Ελλήνων προς όφελός τους και για να πενεύονται ότι έχουν 48 πρωταθλήματα, 137 κύπελα, 250 επιτυχίες, δέρνοντας και τους φιλάδους της Μπάγερν, η ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου σήμερα προσπαθούν να μας πείσουν γιατί πράγμα. Ότι είναι ήπια η βία στην Ελλάδα. Και καθόμαστε εμείς
απλοί πολίτες. Να τους ακούμε και είμαστε υποχρεωμένοι. Όποια πέτρα κι αν γυρίσει σκανδάλου, διώκεται ένας άνθρωπος. Και δεν είμαι ούτε εγώ ούτε ο Τσετάρος. Έτσι. Τι γίνεται ρε παιδιά. Τι γίνεται. Πώς γίνεται να είναι πάντα αυτός μέσα σε όλα. Δεν τρέπεστε ρε να περιαυτολογήσουμε θέλετε. Ξέρετε τι παιδιά έχουμε κάνει στην κοινωνία ρε γελί. Εσείς που παρακολουθείτε όλα αυτά που γίνονται. Και μας λέτε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είμαστε υποκείμενα και να είμαστε και δεν ξέρω τι. Υπάνθρωποι. Ξέρετε ποιοι είμαστε. Που είμαστε υπάνθρωποι εμείς. Και χαρακτήρεται μέχρι και τον Παύλο 71-72. Παύλα να μας δώσει και συγχαρητήρια αγόρι μου. 31 μήνες στρατό χωρίς φυλακή είναι μεγάλη υπόθεση και είσαι ο παλίκαρος. Λίγοι το έχουν καταφέρει και ειδικά δεν είναι αυτοί από την Αθήνα. Από τον Πειραιά εννοώ. Με τίποτα. Σαν δεν τρέπεστε λίγο ρε. Ηρεμήστε, κάντε ομάδα ρε, δεν τρέπεστε. Έχει βάλει 150 εκατομμύρια ο άλλος. Και φτάνε πριν λίγο καιρό λέγατε τον κοροϊδεύουν, του τρώνε τα λεφτά. Αυτός που σας παίρνει τα δικά σας 150 με 500 εκατομμύρια. Τι σας κάνει ρε. Ποια λέξη χρησιμοποιείς, Γιουβάνια, είπες εχθές Κωστή μου. Γιουβάνια τους είπες, ε. Τουβάνια. Ο Ντουγάνια, Ντουγάνια. Ναι, Ντουγάνια ρε φίλε, αυτή ξέρω κι εγώ. Ντουγάνι, φοβερή λέξη. Το Ντουγάνι δεν γεννήσει το στόμα σου. Χαιρετίσματα στο φτεροπόδαρο τον Κωστή μου. Και έχω πολλούς και τον Γιώργο, έχω. Θα βγει σήμερα. Θα βγει. Σε φιλό, λοιπόν, γεια σου Μένιο! Να εγκαταλείψουν την παράγκα την κρεμεσμένη άμεσα! Ευχαριστώ πολύ! Φιλιά, πάμε παρακάτω! Γεια σας! Χαίρετε! Καλημέρα! Εγώ είμαι! Πόπο, μεγάλο τάκλιν έχω κάνει, έχεις στα κάνει... κουτουρού πήρα! Στα κουτουρού, έχεις τρεις ακόμα που περιμένουν, να ξέρεις! Λέω να τελειώσει ο Μένιος και να πάρω, αλλιώς θα πάω μετά το διάλειμμα! Μόλις έκανα ένα τουζάκι από το γυμναστήριο ήρθα... Σε πολύ δυνατός, ωραίος που λέει και ο Συρίγος! Τέτοιο τάκλιν! Υπάρχουν Μένιο, άλλοι! Και ταγματάκι με φώναζε ο διοικητής μου! Δεν με φώναζε λοκία. Ταγματάρχε. Στο προωθημένο φυλάκιο με 10 ανθρώπους. Μια ομάδα μπροστά στο προωθημένο σεμπέλες. Παύλε. Αν έχετε ακουστά. 19 μήνες έκανα εκεί επάνω. Παύλε, 32 μήνες στρατό πρέπει να είχαν ονομάσει μια πτέρυγα με το όνομά σου ρε φίλε. Ούτε παρατήρηση Κωστή μου. Στρατόπεδο Νικηφορίδου Παύλου. Και μ' αρέσει τώρα να με πάρουν φαντάρο. Μ' αρέσει πολύ το στρατιωτικό. Είμαι τόσο πειθαρχημένο άτομο. Δεν ξέρω. Είναι το έχω μέσα μου. Τελείωσε. Έκανα μεγάλο λάθος. Άντε τώρα να μην τα λέω στον αεροδιοικητής. Με πρότεινε να πάω σε στρατιωτικές υπηρεσίες. Αλλά εγώ... Δεν ήθελες. Ήμουνα υδραυλικός τότε, ΔΕΜΕΚ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτούς όταν μιλάνε Κωστή, αφήσαμε το σύνθημα, δεν πειράζει. Ο κόσμος πάλι μας ξέρει ποιοι είμαστε. Όταν καλά, μιλάνε εννοείται. Αυτοί, εμείς πρέπει να γυρνάμε τον πισινό μας και να ξυνόμαστε. Ούτε να ασχολούμαστε μαζί τους. Άρα θα κάνεις κολοσυζήτηση. Κολοσυζήτηση θα κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Οπισθογυρίσματα που λένε. Να δουν τη χαράδρα του υδραυλικού. Τι να τους πει. Δεν μου λες τώρα, με συγχωρείς. Πάνω στα νεύρα μας, μετά από το παιχνίδι, ξαναείπαμε, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Τι να ασχοληθώ ξανά μαζί τους. Και κακώς θα ανοίγουμε αυτό το θέμα. Άστους. Όχι ρε. Ο Πόντιος τι κάνει. Τα δικά μας. Ο Πόντιος, εγώ τη Ξάνθη να κερδίσω. Αυτό. Με 0.5. Τη Ξάνθη να κερδίσω με 0.5. Δεν ασχολούμαι με αυτούς. Είναι πολύ μικροί για να ασχοληθώ μαζί τους. Εγώ μόνο με μεγάλες ομάδες. Το νου σας ρε μάλια. Και έχω ένα μεγάλο πρόβλημα ρε παιδιά. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Φεύγουν τα καραβάνια, θα ανοίξουμε τρύπες στον Βόρειο Πόλο. Τόσα χιόνια στο Χορτιάτι, τίποτα, στο Ρεόκαστρο και δεν μας πέφτει με τίποτα. Ρε, εδώ πέρσι χιόνισε μέσα στην πόλη, είχε να πούμε μισό μέτρο χιόνι και δεν μας έπεσε. Η το διάθεση. Τότε πάει καρφώσου το Λευκό Πύργο. Γεια λοιπόν, σου Παύλε. Μπιζίμ πάω, μπιζίμ, πάω και ξερό ψωμί. Γεια σου Παυλάρα, γεια σου Τριβανίζη. Αγάπη μου γλυκιά πάω κάρα μου. Έτσι, τι ωραίο αυτό. Φιλιά, πάμε. Γεια σας. Έπεσε εδώ και εδώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μια στιγμή λίγο.
Γιώργο! Σε λίγο θα βάλουμε και ένα αστέρι επάνω. Θα το γυρίσουμε και γύρω γύρω και λαμπάκια. Είπαμε λαμπιόνια είναι. Η λέξη από χθες είναι τα λαμπιόνια. Να βοηθούν τα λαμπιόνια. Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα. Στο μπάσκετ, βέβαια, στο μπάσκετ. Δεν το είπε, το έχω μπροστά μου, στο μπάσκετ. Με τη Βόνια. Αυτό που χάρηκα ήταν ο κόσμος μας εκεί. Τη χαρά που είχαν οι άνθρωποι αυτοί να κερδίσουν η ομάδα όταν είσαι στην ξενιδιά και τα ξέρεις εσύ καλύτερα από εμένα και από ορισμένους οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ. Το τι χαρά έκανε ο κόσμος μας και που πήγανε οι μπασκεμπολίες και εκεί ειδικά ο Μελαψός με το βαμμένο το μαλλί που κοροπηδούσε μπροστά στον κόσμο. Ναι, μίλησα με τα παιδιά από το Ανόβερο, ήταν ο φίλος μου Τσίκος εκεί και τα παιδιά από το Σύνδεσμο. Και το καλό ήταν ότι οι αντίπαλοι μας φορούσαν ερυθρόλευκα. 300 χιλιόμετρα κάναν τα παιδιά από το Ανόβερο για να πάνε στη Βόνη και μιλάω με τον Χρήστο Γιώργο μου πριν το μάτς. Λέω τι γίνεται, τι να γίνει λέει. Στη Γερμανία δεν νομίζω λέει να έχουμε κερδίσει κανέναν. Πάμε λέει να φάμε την πίκρα, αλλά πάμε για την Παοκάρα. Πάμε για την Παοκάρα. Κι όμως, πολύ μεγάλο διπλό, η ομάδα αυτή έχει ρε παιδί μου, λίγο κάτι της λείπει, κάτι της σε κάτι μάτς στην Ελλάδα, αλλά θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Και όταν κατεβαίναμε για θέματα κιλιόμετρα και πηγαίναμε Αθήνα, στην Καλαμάδα, στην Πάτρα και τρώγαμε πολλές φορές χωνέρια, δεν δοήσαμε ποτέ και δεν βάλαμε το κεφάλι μας ποτέ. Και αντί να λεθωθούμε, αυξανόμασταν περισσότεροι. Αυτές είναι ενέσεις τσιμέντου μέσα στην ψυχή μας που μας κάνουν ακόμα πιο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά. Όταν πήραμε λίγους τίτλους, αλλά είμαστε σημάσια οι πιο πολλοί. Βέβαια, κάτσουμε να μετρήσουμε. Πολύ. Μα μόνο και μόνο, Γιώργο μου, που το επιχείρημά τους είναι δεν ξέρετε να μετράτε, εμείς 50, εσείς 3, αλλά με τα αυτά μας τα πούμε, με την αξία μας. Άκουσες το πρωί εκεί στο Sky, απογοητευθήκανε, γιατί ναι, μετά τα δικασία θα γίνουν μετά από κάνα τετράμινο, πεντάμινο, και δεν νομίζω να τιμωρηθεί κανένας. Άστον, αυτός μας έχει πιάσει στο στόμα του, τον περιποιηθήκανε την άλλη φορά. Τα παοξάκια μας τον περιποιηθήκαν, εννοώ στο διαδίκτυο με τα μηνύματα, γιατί είπε αυτοί που του χώνουν ορισμένες φορές και τόλμησε και μίλησε και αυτός για πρέσπες, έκανε και κότα κόλλο και έχεσε τον κόσμο όλο. Τέλος πάντων, είμαστε Μακεδόνες, είμαστε Ελληνάδες και δεν είμαστε ούτε Τουρκοσπόροι ούτε Βούλγαροι, αγαπητοί. Ούτε καν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία. Και μέχρι στιγμής είναι Πέμπτη σήμερα, έτσι. Ναι, καμία περιμένω. Κότα δεν βρέθηκε να κακαρίσει και να πει τίποτα. Κάθε μέρα τους το λέμε. Κάθε μέρα. Τίποτε. Ανένας. Τίποτα. Ντροπή σας. Δεν έχουν αντιθεσμό μέσα. Δεν έχουν τίποτε εγωισμό καθόλου. Όχι. Όχι, Γιώργο, όχι. Σε φιλώ και σε αγαπώ. Έγινε γεια σου, Γιώργαρα μου. Γεια, γεια. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Καλό στο παιδί. Έλα, τι γίνεται. Γεια σου, Καραγιάν. Καλά ρε φίλε, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, μπράβο. Τι θέλω ρε φίλε. Να μου πεις, παραγγελιά. Όχι ρε, όχι παραγγελιά. Για πες. Πώς είναι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης και της Βορειοελλάδας της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις. Δεν ξέρω, νούμερο λες. Και ποιοι είναι, δεν πρέπει να τους μάθουμε να πούμε. Βεβαίως. Είναι ο τάδο και τα δεύτερα. Ούτε νούμερο ξέρω, ούτε ακριβώς ποιοι είναι. Όχι, δεν λέω για αυτό. Γενικά θα έπρεπε να πούμε, να μάθουμε, να ξέρουμε κάτι, να βγάλουμε στον αέρα. Πού είστε ρε παιδιά, πείτε μας να πούμε. Ένας ή δύο, τρεις. Είναι μια ωραία ιδέα για τις εκπομπές. Είναι κανείς εδώ, υπάρχεται να πούμε. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη που ενοχλούμε, αλλά... αλλά ξέρω, πείτε κάτι, έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό, σκέφτεστε κάτι, τι γίνεται να πω. Έχετε. Έστω να μας πούν ότι δεν έχουμε να πούμε τίποτα, γιατί γι' αυτό κάτι θα σημαίνει. Κάτι, μεγάλη απογοήτευση φίλε, έτσι. Και από τους, και λέμε για τους νεοδημοκράτες τώρα, Κώστα, γιατί... αυτός κανονικά. Ναι, τώρα είναι, είναι αυτοί που κυβερνάνε, έτσι. Όμως, εγώ θα περίμενα και από τους υπόλοιπους βουλευτές Θεσσαλονίκης.
100%. Απλά τώρα αυτή είναι την αισθητική. Αυτή μπορεί να πούνε κάτι. Οι άλλοι που είναι εκ αντιπολίτευση που δεν πούνε κάτι δεν διαμαρτύρονται ακουστική όλα. Σωστό. Αλλά αυτοί που είναι τώρα γι' αυτό. Δεν έχουμε εμείς, είπαμε, χρώματα και τέτοια, δεν έχουμε και κόμματα. Εννοείται. Απλά λέμε. Εννοείται. Δεν θα έπρεπε να βγούνε. Ή θα ήθελα να ακούσει από μια εκπομπή, από να γραφτεί σε μια εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Δεν γράφονται τα ονόματα. Να πούνε εμένα τι γίνεται ρε παιδιά, τι κάνουμε κι εμείς εδώ, να κουνηθούμε λίγο. Παιδιά. Η κουκουβάγια φίλε που λέει η εκπομπή. Έτσι έτσι. Η κουκουβάγια από το βιβλίο πίσω. Τηλέφωνο δεν πήρατε. Ναι. Έγινε φλάγμα. Περίμενε λίγο τώρα, αυτό στρέχεται αυτό ότι εγώ και τα λοιπά ή είχε πάρει τηλέφωνο πριν. Παρακαλώ. Έγινε Κωστάκη μου. Σε μένα ήρθε κλειστή. Πώς σας αφήνω. Έλα φίλια, άντε άντε, πήρε πελάτες, πήρε πελάτες. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι στο Βεργίνα Θέατρο υπάρχει μια υπέροχη παράσταση CinemaScope με κορυφαία ονόματα και Μακεδόνα και Κούκα και Τσαρούχας και Ρικολέτα Καρά και Μουτίδου και ένα υπέροχο πρόγραμμα αφιερωμένο στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και είναι στις υπέροχες, τόσο όμορφες στιγμές. Λοιπόν, μία μουσκοχορευτική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε από 20 Δεκεμβρίου. 491-291 είναι το τηλέφωνο που καλείτε με το 2310 μπροστά για προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και καταστήματα public. Εκεί να πάτε να παρακολουθείς αυτή την υπέροχη παράσταση. Φτάνουμε στο τέλος πρώτης ώρας που είναι χορηγία Electronet, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, LG, τηλεοράσεις καταπληκτικές, υπέροχες, μαγικές. Όπως είπα και την άλλη φορά, είναι σαν να είστε εκεί δίπλα. Κάνει tackling ο παίχτης και παθαίνεις εσύ διάστρεμα που βλέπεις. Εκεί θα βρείτε βέβαια ό,τι θέλετε. Όχι μόνο LG, όλα τα πάντα. Στην Electronet, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 51 χρόνια προσφορά στην πόλη. Αιγαίων και διοικητήριο και ωραιόκαστρο, ψαρούκλες, υπέροχες, καταπληκτικές, θαλασσινά, πεντανόστιμα, καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια. Έρχονται σπίτι σας. 214.000 για το διοικητήριο, για το κέντρο, 69-56-66 το ρεόκαστρο με χώρο εστιατορίου. Όλα υπέροχα, όλα φροντισμένα. Μοσχοβολάει ο τόπος. Μπαίνεις μέσα σε ψαράδικο, σε ιχθυοπολείο, σε ψαροπολείο, σε ιχθυοπολείο και δεν μυρίζει ψάρι, μυρίζει θάλασσα. Μοσχοβολάει ο τόπος. Φυσικά Νικολαίδης, Αγροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 2463. Για υπέροχα γλυκά, για τούρτες, για σοκολατόπιτες, για κεράσματα, για παγωτό και βέβαια τώρα που έρχονται γιορτές, τσουρέκια, βασιλόπιτες, εννοείται κουραμπιέδες και μελομακάρονα, σαν να τα έχει φτιάξει μανούλα και γιαγιά. Όλα μοσχοβολάνε, η οικογένεια ξέρει τι. Και για αυτοκίνητο σαν καινούριο και μεταχειρισμένο, αλλά από εκεί θα ξέρετε ότι δεν πρόκειται να πάρετε σκάρτο, γιατί τα παιδιά έχουν όνομα, τα αδέρφια Τσαντεκίδη, 20 χρόνια. Γι' αυτό ο κόσμος πηγαίνει και τους προτιμάει. Κάντε τη βόλτα σας απέναντι από τα τζάμπο στο ρεόκαστρο. Μπείτε, ρωτήστε, ενημερωθείτε, πληρώνετε όπως θέλετε, πάρτε το, πηγαίνετε το σε όποιον μάστορα θέλετε και αυτός θα σας πει ότι πάρτο. Αυτό θα ακούσετε από το μάστορα. Αφή Τσαντεκίδη στο ρεόκαστρο. Θα πάμε σε διάλειμμα, στο διάλειμμα των 9. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε. Χρωστάω δύο ηχητικά, αλλά με τις γραμμές δεν προλαβαίνουμε. Κάποια στιγμή θα τα βάλω. Το ένα είναι ο στρατηγός. Ο μεγάλος Μάκης, Μαυρομιχάλης, ο Μανάβης, ο κατακόσμων, ο αρχηγός, ο στρατηγός που με τίμησε με την παρουσία του την τηλεφωνική και αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Θα το βάλουμε γιατί μου το ζητάτε κατά καιρούς, γιατί μιλάει για το ΑΕΤ, μιλάει για πολλά πράγματα και μας άνοιξε την καρδιά του μετά από 40 χρόνια πρώτα σε εμάς και αυτό είναι μεγάλο παράσημο και χρωστάω και τη γιαγιά την τελευταία που είχα κάνει, την ΑΕΤ τη γιαγιά. Αυτά θα τα βρούμε, θα τα δούμε πότε θα μπορέσουμε να τα βάλουμε. Πάμε τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι! Έτσι! Ζούμου σου λέμε! Εδώ είμαστε κουρδισμένοι, έτοιμοι, γεμάτοι ενέργεια, γεμάτοι πάθος. Δεν θέλουμε εκεί πέρα έξω να νιώθει κανένας μόνος του. Είτε είσαι ζουμουσάκι, είτε όχι, έλα στην παρέα μας. Εννοείται είτε είσαι παοκτσάκι, είτε όχι. Η δική μας αγκαλιά χωράει όλους. Ξέρετε τι αγαπάμε, ξέρετε γιατί ζούμε και αναπνέουμε. Και το σέβεστε. Σεβόμαστε κι εμείς αυτό που είσαι εσύ, αρκεί
να είναι αμφίδρομο αυτό. Να ακούς αυτά που λέμε, μπορεί να διαφωνούμε. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχεις πάρει το μυαλό μου. Οχ, εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Να πω ότι η δεύτερη ώρα είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό, το Καρμάνκιο ή χορηγός. Εκεί θα φάτε υπέροχα πράγματα. Θα σας φύγει κάθε έγνοια με τα υπέροχα κρεατικά του Δημήτρη σε ένα καταπληκτικό, πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Φυσικά και με εξαιρετικές τιμές, πεντανόστιμα και διαλεχτά όλα. Για καυσόξυλα θα πάτε στο Κωνσταντίνο Φυτά. Τι κοιτάς, μόνο φυτάς. Εκεί που τα είδη μπάρμπεκιου, τα αξεσουάρ, τα είδη τζακιού εννοείται πρώτης γραμμής, αλλά ειδικά τα καυσόξυλά του αποθηκεύονται από το Μάρτιο για να είναι ξερά. Εκεί θα πάτε στη Βασιλίσσης Όλγας 206, μπουκάρετε, θα δείτε το θηρίο, το βουνό, το παοξάκι, ο οποίος φροντίζει για τα καλύτερα καυσόξυλα που καίγονται για σας. Πραγματικά καίγονται για σας. Καυσόξυλα Φυτάς για τέντα και για αντιανεμική ζελατίνα, εννοείται ένα είναι το όνομα. Όσοι κάνατε την επιλογή, μας μακαρίζετε και μας ευγνωμονείτε που σας στείλαμε στον Γιώργο και στον Γιάννη Κατουρτζίδη στην Τέντα Home. Κλείνετε τον μπαλκόνι σας, σώζεστε τώρα με τις βροχές και τα κρύα. Το γλιτώνετε, το καύσιμο 100%, βλέπετε πώς διατηρείτε ζεστό το σπίτι σας και κερδίζετε και ένα δωμάτιο. Πάμε, πάμε γραμμές, ξαναλέω σήμερα χωρίς κλήρωση, όποιος μου στείλει μήνυμα FM κενό το μήνυμα στο 54526 ή όποιος μου δώσει τα τρία τελευταία ψηφία στο σταθερό τηλέφωνο, έχει διπλή πρόσκληση για το Premium Boxing Event Παρασκευή 13 του μηνός στο Παλατάκι, εκεί που κρίνεται το τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, κάτι που το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην πόλη και στην Ελλάδα. Να κρίνω το τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο box, άμα εκεί να το παρουσιάσω μαζί με τη Δημητρούλα. Και βέβαια να σας πω ότι ο μεγάλος Roy Jones Jr. θα είναι εκεί. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι αυτό όλο το οργανώνει και το διοργανώνει ο Ολυμπιονίκης μας Ηλίας Παυλίδης. Θα είναι εδώ την Τρίτη στο στούντιο για να μιλήσουμε για την εκδήλωση, για τη διοργάνωση και να πούμε όλα όσα θέλετε. Διπλές είναι οι προσκλήσεις, χωρίς κλήρωση. Όποιος στείλει το όνομα κερδίζει. Πάμε! Γεια σας! Βγάλτε, μην γκρινιάζει ο Ξανθός. Να μην γκρινιάζει, άμα γκρινιάζει ο Ξανθός, τη βάψαμε, φίλε. Έλα ρε, με πήρες. Το κατάλαβες, θα πούμε, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, τι. Γιατί να γκρινιάζει ο Ξανθός, τι είναι, ο Γιάννης Ιωαννίδης έρχεται να δώσει κανένα σακάκι, όχι, τίποτα. Ένα μαναβόσκυλο. Μαναβόσκυλο. Μαναβόσκυλο, φίλε, είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος, ωραίος, τον είπες για τον ΠΑΟΚ, βραχυκύκλωση τελείωσε. Δικός μας άνθρωπος είναι. Δικός μας άνθρωπος. Ναι, δικός δεν πήγε κανένας εδώ γύρω. Δικός μας άνθρωπος. Πήγε κανένας. Τι γίνεται, καλημέρα. Ζουμουσού. Ζουμουσού, αγόρι μου, ζουμουσού, αδερφέ μου. Χρόνια πολλά, αδερφέ, σε όλους τους εορταζόμενους. Και χτες στις Βαρβάρες και σήμερα. Σήμερα, και σήμερα τι έχει σήμερα. Έχουμε Σάββα σήμερα. Σάββα, Σταβούλα. Γιορτάζει ο Μπαρμπασάβας. Να ζήσεις κύριε Σάββα και χρόνια πολλά. Να κόψεις τα λόγια τα... Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Μπαρμπασάβας λέμε τι λέμε. Εντάξει, αλλά το λέει καρδιά του. Κάτι άλλες κολοτούμπες κρύβονται πίσω από τον Μπαρμπασάβα. Τα έχουν βγάλει μπροστά. Εντάξει, δεν μπορώ να νιώσω συμπάθεια για τον Θοδωρίδη. Όχι να το συμπαθήσουμε, αλλά εντάξει. Δεν γίνεται τώρα. Το δικαιολογείς. Τι να δικαιολογεί, ούτε δικαιολογεί. Έπαψε και ένα δικαιολογό, δεν μπορώ. Δηλαδή μου γυρίζουν τα μυαλά. Να σε πω κάτι. Έχω πάθει βραχυκύκλωμα. Αυτά που βλέπω. Λέω καλά, ρε. Μήπως βλέπουμε καμία ταινία. Ταινία. Όντως βλέπουμε. Όντως βλέπουμε. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όταν δεν. Τι να πω, να πούμε για τα αγωνιστικά, τι να πω. Να πω μπράβο στα παιδιά, ακούω τους άλλους λέμε για το Φερέιρα. Δεν λέτε μπράβο την ομάδα μας που την αφήσαν 200 μέτρα από το γήπεδο και άλλοι το παίξαν ασφάλεια με τα καρτελάκια και τους βαρούσαν. Όλα στην έκθεση του παρατηρητή, δηλαδή, Κώστα, είναι όλα ναι, έτσι καταγεγραμμένα. Τι να πω για το Φερέ, γιατί δεν έβαλε το Βιερίνια ή γιατί έβαλε το Μαωρίσιο ή γιατί έβαλε τον Καντορί αριστερά. Δεν βλέπετε ρε τι γίνεται, λέω. Αυτοί εδώ δηλαδή μας κήρυξαν πόλεμο. Αισθάνομαι ότι δεν είμαι Έλληνας, ρε. Ότι είμαι σε άλλο κράτος. Κατάλαβες. Πραγματικά, Κώστα. Εκεί έχει φτάσει δουλειά, ρε. Πραγματικά. Η ερώτηση είναι η εξής, Κώστα. Αν αυτούς τους αφήναμε. Εγώ δεν σου λέω. Τους αφήναμε στα γυράδικα. Τους αφήναμε. Πού να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Στη Διογένους σταματούσε το λεωφορείο. Από κάτω. Ναι, ρε, φίλε, στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ Τούμπας. Τους αφήναμε στο ΙΚΑ. Εκεί στο κολυμβητήριο που είναι του Τσαρπανά το μνημείο. Και τους λέγαμε περπατήστε τώρα να πάτε από κάτω στη Δύρα 1 να μπείτε.
Εσύ τι λες, θα παίζαν αν γινόταν όχι. Το ίδιο πράγμα, αν τρώγανε τα κότσομπουνίδια και, και τις κλέπες. Δηλαδή, γιατί ρε εσύ να πούμε, καραπαπά, τον τίγρη τον, που είστε εχθροί, την έβαλε στην αποστολή τη ΣΑΕΚ εκεί πέρα και καλά έκανες και με τα κοστούμια με αυτά τα παιδιά με την όπα. Πού είναι ρε τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα να την, αφού συμφώνησες να το φέρεις εκεί πέρα. Θα αρχίσουμε να μιλάμε με ονόματα. Μα από το, μα, ένα... Κωστάκι μου, δεν κινδυνεύει από τον τίγρη και από την ΑΕΚ. Κατάλαβες. Δεν απειλείται τα σκύπτρα του πρωταθλητή. Τα έχει άλλος. Άλλος είναι πρώτος. Άλλος χτίζει αυτοκρατορία. Κατάλαβες. Θα γίνει ΠΑΟΚράτορας. Από αλλού έρχεται ο κίνδυνος. Δεν έχει να κάνει με, το, με τη φάτσα μας. Δεν έχει να κάνει με το σε ποιο σημείο άλλο. Είμαστε. Είναι ότι είμαστε δυνατοί και ότι βλέπει ότι αυτός του κλέβει τα σκύπτρα. Για τρίτη χρονιά. Κώστα, σε λίγες μέρες κλείνει ο Βαγγελάκης μου 3,5 χρονών. Πρόλαβε. Τρία κύπελα και δύο πρωταθλήματα, το ένα κλεμμένο. Σαν, σαν το Θάνο. Ο Θάνος γεννήθηκε το 2015. Λοιπόν, ο γιος μου γεννήθηκε το 2015 και έχει δύο double και τρία κύπελα. Άκου να δεις, ναι, τον κάνω φροντιστήριο από ένα χρονό. Με λέει η γυναίκα μου τι λες, άσε ξέρω τι λέω. Ξέρω όταν θα πάρει, θέση στα τσιμέντα της Τούβας, ποια παλικάρια θα έχει δίπλα και ποιος θα κυνηγάει. Αυτούς εδώ που βλέπω κυνηγάω κι εγώ τώρα. Ίδιοι θα είναι, ίδιοι θα είναι. Να τους κυνηγάει. Τελείως. Εμείς ήμασταν άλλα τα χρόνια τότε. Έχουμε συστηθεί με αυτούς. Όχι, έχουμε συστηθεί μόνο. Τους ξέρουμε ποιοι είναι. Να μην τα λέμε τώρα. Λοιπόν, Κωστάκη, ξεχάστε το πρωτάθλημα Γαβρίλ. Ξεχάστε το. Ξεχάστε το και να κάνετε. Δεν πάνε έρχεται και το δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε! Κάτσε με πω τίποτα άλλο, δεν μας πέφτουμε τίποτα. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Με ποιον θέλετε να μην παίξουμε τώρα, με τον Όφη, με ποιον θέλετε ρε παλιοποιότητες. Γεια σου Μουσό, αδερφέ μου. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, γεια σου χορευτή μου. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλό στο στράτο. Λοιπόν, καλώς δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, να ξέρεις, λόγω προβλήματος ίντερνετ. Ναι, έχουμε ζήτημα με το ίντερνετ. Εγώ δεν μπορώ να σε ακούσω, δυστυχώς. Ναι. Πήρα λίγο έτσι να πιάσω μια εικόνα το τι λες. Θα περιμένω να μπει μαγνητοσκόπηση της εκπομπής στο... Ναι, στο zoomusu.gr. Λοιπόν, θα πω το εξής. Ναι. Τα double δεν είναι 2, είναι 3. Αν βάλεις και τον Πλατανιά βεβαίως. Αν έχεις απορία, πήγαινε ρώτα τους παίξεις την Πλατανιά. Πρόσεχε, κάνει ομοιοκαταληξία σε ένα που σε αρρώσει τα βήματα. Και αν έχεις απορία, σου μιλώ για ήπια βία. Ναι, λοιπόν, να ξέρεις ότι οι παίχτες του Πλατανιά κάνανε τατουάζ για να καλύψουν τους μόλεπες. Λοιπόν, ακόμα τους δέρνουν. Έχω την πληροφόρηση ότι ακόμα τρώνε ξύλο. Ακόμα. Ήπια βία, φιλέ. Λιγουλάκι έγκυος. Ήπια βία. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, υπάρχει ας πούμε σκηνικό τώρα όπου... υποθετικό σκηνικό, όπου ο άντρας δίνει τη γυναίκα στο σπίτι και πάει η γυναίκα και τον καταγγέλει και έρχεται η αστυνομία και της λέει κυρία μου λυπούμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι ήπια βία. Ήπια. Βρεθήκατε στο δρόμο που έχει σηκώσει ο άλλος το χέρι και έδιωχνε τις μύγες και φάγατε μερικές. Επίσης είναι τραγικό το πόσο αθώος αυτός άνθρωπος του οποίου η ζωή καταστράφηκε διότι το γόνατο του τζίλου βρέθηκε τυχαία κάτω τυχαία. Του βαθιοπούλα του την ώρα που κοπανούσε το οδόστρωμα, δηλαδή πραγματικά θεωρώ δεν ότι είναι. Ήταν ότι είναι μια πλάνη της πλάνη, συκοφατία και... Για να μην βάλω άλλο γάμο μπροστά στο πει. Λοιπόν, και θα πω και το εξής και να κλείσω. Ναι. Εγώ αυτό που ξέρω, και επειδή εγώ έχω μνήμη γκαμήλας και ελέφαντα μαζί, και καμπούρα και προβοσκίδα. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι όταν ο κύριος Μαρινάκης κατηγορούνταν ότι έχει τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, όλοι τα ξέρουν, ναι. Και είχε απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο, είχε τις μετοχές στο όνομά του, είχε το Βρέτζο πρόεδρο στον Ολυμπιακό, και ενώ ήταν ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έλεγε ότι σαν... εφόσον έχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, ενώ είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ότι δεν ασκεί διοίκηση. Και η ΕΕ λάθος, είπε. Το δέχτηκε, φίλε. Βεβαίως το δέχτηκε. Δηλαδή ο Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν μπορούσε να ασκήσει διοίκηση στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι. Το εξαιρετικό αυτό. Έτσι. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ουέ και αλίμονο, έτσι και αποδειχτεί ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει καμία σχέση με την Ξάνθη. Όχι έτσι και αποδειχτεί.
Εγώ σου λέω... Χρονική πρόταση. Εγώ σου λέω παίρνω σαν βάσιμο, επειδή μ' αρέσει να είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, θα πάρουμε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το καλό του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει τέτοια καλή προαίρεση. Ουέ και αλίμονο, ουέ και αλίμονο. Όταν αποδειχτεί λοιπόν, θα το πω όπως θέλεις εσύ, όταν αποδειχτεί ότι ο Ιβάν Τσαβίδης δεν έχει καμία σχέση με την Ξάνθη. Όχι ο ανιψιός, ο εγγονός, ο ξάδερφος του Μπαζανάκη, της θείας της ανιψιάς της γιαγιάς του Τσαβίδη, ξέρω εγώ, ο ίδιος ο Τσαβίδης. Και πρόσεξε, την τελευταία φορά, όταν είχε γίνει το θέμα με τα τσιγάρα, τη βγάλανε όλη πούδρα. Πούδρα. Με κάτι ψιλοσυγνώμες, τζούφιες, σε κάτι ώρες περίεργες. Λοιπόν, έτσι. Εγώ αυτό που ξέρω, Κωστή, είναι ότι το λιμάνι τελικά δεν είναι βαθύ. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα τόσες φορές και μέχρι τα μπατζάκια μας βραχήκαμε. Ακριβώς. Οι τσέπες όμως, ελπίζω να είναι βαθιές, γιατί συκοφαντική δυσφήμιση σε τόσο μεγάλα μεγέθη δεν πληρώνονται με κομμάτια. Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά εκατομμύρια. Ακριβώς. Φιλιά, Στράτο! Σε χαιρετώ. Εσύ χρησιμοποιείς υποθετική πρόταση, εγώ χρονική. Όταν αποδειχτεί ότι δεν έχει σχέση. Πάμε, ναι! Αλλά καταλαβαίνω το πνεύμα σου, ναι. Έλα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το τιμημένο λάκωμα. Λοιπόν, το τιμημένο λάκωμα έχει να κάνει μια πρόταση. Ναι. Για αγορά οικοπαίδων. Κάτι διάβασα για το Ρέντι, λες θα ισχύει αυτό να πάμε να πάρουμε το Ρέντι. Εγώ πήρα ήδη. Are you ready to fight? Εγώ πήρα μια γωνία, άμα θες είναι ανατολικό μεσογειρινό είναι το κομμάτι που πήρα. Εγώ θες να πάω στο διπλανό. Θα κάνω πρόταση, έχω γνωστό μέσα. Θα πληρώσουμε μισό-μισό και το φράχτη. Ναι ρε φίλε, και δεν κάνουμε και φράχτη. Δεν κάνουμε αμαλάχη, βεβαίως. Να παίζουμε και άνετα να παίζουμε ένα διπλάκι. Ή θα βάλουμε ένα δίχτυ να παίζουμε τένις, τώρα που είναι της μόδας με τον Τσιτσιπά. Ποδοβόλεϊ παίζω εγώ, δεν μ' αρέσει. Και ποδοβόλεϊ. Υπάρχει βέβαια όταν έχεις φάει φασολάδα και το πορδοβόλεϊ. Και έχει ακόμα μια πρόταση. Μπορείς να αγοράσεις οικόπεδο και στη Σελήνη πλέον. Βέβαια. Κανονικά. Έχουν κάτι μέχρι εκεί. Κανονικά. Ρε, έτσι και τους κάνει κανένα. Λέει πραγματικά, ας πούμε. Τώρα το διάβασα χθες. Νομίζω έβαλε ποστάρισμα ο μικρός Ιώσα Βίδης. Λοιπόν, λέω τι ωραία που πραγματικά το γλεντά όλο αυτό. Δεν ξέρω. Στεναχωριέται κανένας από εσάς να μου το πει. Αν στεναχωριέται κανένας. Ότι πιστεύω. Ναι. Ο μεγάλος δεν θα ασχοληθεί έτσι με αυτό. Αλλά ο μικρός έχει και το χρήμα, γιατί είναι ανεξάρτητος οικονομικά ο Γιώργης, αν δεν το ξέρετε. Φυσικά. Τελείως. Ναι, άλλο. Έχει τρέλα να κάνει μια τέτοια κίνηση, δηλαδή να γελάει ο κόσμος μετά. Τι έγινε παιδί, γυρίζει το παιδί στο σπίτι. Τι έγινε παιδί μου, μπαμπά, ασχολήθηκα σήμερα με το real estate. Α, πού παιδί μου εκεί στη Χαλκιδική που πήραμε το Πόρτο Καράς. Μπαμπά παρεπιπτόντος. Ο Ολυμπιακός σκούζει επειδή δεν ρωτήσαμε, λέει, ούτε την Πόρτο, ούτε τον Βασίλη Καρά, για να πάρουμε την Πόρτο Καράς. Τι ωραία. Γλεντίστε το, έτσι βρε, είναι, γλεντίστε, γλεντίστε το, παιδιά. Λοιπόν, αν δουν ότι μας ενοχλούν αυτά, αν δουν ότι η συκοφαντία, η λάσπη μας αποσυντονίζει, τους έχουμε κάνει το χατήρι, έτσι. Σε κάθαρα το λέω. Όχι, εμείς το νερό έχει μπει στα βλάκι, δεν γυρνάει. Ακριβώς. Τελείωσε. Ακριβώς. Νομοτελειακά θα πάει εκεί, έτσι, και θα βλέπουν τον ΠΑΟΚ εκεί μπροστά. Έτσι. Σε έτσι, όλα έτσι, τα έτσι, επίπεδα μπροστά, εννοείται. Έτσι. Έτσι. Και, έτσι. Σε όλα. Θα μουρμουρίζουν μίλα. Έτσι, θα... Βάλανε και στο στοματάκι τους τη λέξη υποβιβασμός. Αυτοί που έπρεπε να έχουν πέσει 30 φορές κατηγορία, οι πιο βρώμικοι, αυτοί που είχαν την πολυιδιοκτησία, την είχαν ψωμοτυράκι, βάλανε στο στόμα τους αυτοί. Δηλαδή εκεί είναι που τρελαίνεσαι. Κωστή, δεν τρελαίνομαι καθόλου, αγόρι. Ναι, ρε, λέμε. Δηλαδή, είναι, πώς το λένε, είναι κάτι που δεν υπάρχει στο μυαλό μου σε αυτό. Έτσι. Καθόλου. Έτσι. Αυτοί που, πρόσεξε. Γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Μεγάλη σαφό. Μεγάλη. Λοιπόν, Κωστή, θα με βάλεις 6.50 για τα εισιτήρια. Πώς θα γίνει η διαδικασία? Εδώ, θα έρχεστε από εδώ, από το ραδιόφωνο, και θα παραλαμβάνετε διπλή πρόσκληση. Θα είναι ένα υπέροχο βράδυ. Δεν θέλω να πω ποιος είναι πολύ πιθανό να είναι εκεί.
αλλά σας αφήνω. Εφόσον δεν είσαι εσύ, θα θέλω να δούμε ένα φίλο, ρε. Αυτό είναι αγόρι μου, αδερφέ μου, αδερφέ μου, αδερφέ μου. Όχι μόνο ένας, κάποιοι πολύ σημαντικοί και πολύ αγαπημένοι μπορεί να είναι το βράδυ εκείνο στο παλατάκι, αλλά δεν θέλω να τους βάλω στην κουβέντα μας ότι ελάτε γιατί θα είναι και ο τάδε, ας πούμε, με τον γιο του ή η τάδε με τη σύζυγό του ή ο τάδε και τα λοιπά. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, 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 δεν θέλω. Το ότι θα είναι όμως. Αυτά. Και να κάνω και ένα τελευταίο να πω. Καθημερινά αποδεικνύεται ότι το τετράγωνο άρε φίλε. Είναι πιο δυνατό. Άρε. Μεγάλη κουβέντα είπες χθες, Παναγιώτη. Είναι πολύ δυνατό. Το τετράγωνο. Χθες απέδειξε ο λαός πάντα πόσο δύναμη σε δίνει και πόσο εμπιστοσύνη. Έτσι. Ο πρόεδρος ξέρουμε ότι είναι αυτό. Κάπου εκεί στο ΚΑΕΣΤΑΤΕ. ΚΑΕΣΤΑ, Περμητίδο, Λεβαντάρσε. Αν δέσει εκεί, Κωστή, θα κοιμάμαστε πάρα πολύ ήσυχα. Έτσι. Να ξέρεις και αυτός έχει προσκληθεί. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, την αγάπη μου, φιλιά, Τζουμουσού. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Μεσημεράκι. Έτσι, σε περιμένω το μεσημέρι, σας περιμένω στο 2-3 να παίξουμε. Βέβαια, και λοιπόν, να ακούσετε και Βασιλόπουλο γιατί σαρώνει με αυτά που λέει. Καλά, εντάξει, άλλο επίπεδο. Άλλο, φίλε νούμερο 1. Νούμερο 1, φίλε. Καθαρή φωνή. Καθαρή φωνή. Μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, σε ναι, χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Ναι, ναι, και συγγνώμη που περιμένετε γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Έλα. Γεια σας. Καλώς το παιδί, good the child. Δεν σας καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε κατανόηση. Δεν έχουμε, βεβαίως, βεβαίως, μέα κούρπα. Ναι. Θα θυμώσω και θα νευριάσω πάρα πολύ. Ναι. Αν δεν κάνει πραγματικότητα αυτό που είπε χθες ο Γιώργος Κωνσταντίνης. Αν δεν κάνει, δεν άκουσα, αν δεν κάνει πραγματικότητα αυτό που είπε χθες ο Σαββίδης. Ναι. Το θέλω πάρα πολύ το Ρέντι. Ναι. Τι ωραία. Φίλε, πραγματικά, πάρ' το Ρέντι και δώσ' το τον Εθνικό να κάνει προπόνηση. Are you ready? Δώσ' το, γιατί στις καταγγελίες που λέγανε που είχανε για την Ξάνθη, μήπως πώς θα παίξουν οι υπέρτες της Ξάνθης αν ο Πάχος απειλεί ότι δεν θα κάνουν προπόνηση. Θέλω να πάρει το Ρέντι. Αυτό η ανησυχία, για την Ξάνθη. Ναι, ναι, πώς θα παίξουν σειρά απέναντι στον Πάχο να διεκδικήσουν τον αγώνα αν δεν αν τους απειλεί ο ΠΑΕ Πάχος με, πώς το λένε, ναι, ναι, με έξωση και τέτοια, ναι, 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 ναι. Αχ, τα πραγματικά πάρε το Ρέντι. Και πριν τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, μην τους αφήνεις να κάνουν προπόνηση. Τι ωραία, φίλε. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα, ζούμε, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι πολύ. Έξω δεν έχει ήλιο, δεν έχει 40 βαθμούς, να πούμε. Και τα τζιτζίκια τα ακούτε εσείς. Και τα πουλάκια που κελαϊδούν. Εγώ ακούω τζιτζίκια, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι. Φίλε, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλο αυτό είναι αστείο. Εντάξει. Το Ρέντι ότι μπορεί να είναι αστείο, γιατί εντάξει, αποκλείται ο άλλος, δεν πάει να το δώσει. Στο Σαββίδι. Δεν το δώσω Σαββίδι. Εμφανίζεται, εμφανίζεται ο Σαμουήλ Χατζηγραβατίδης. Είναι ανιψιός του Βασίλη Χατζηγραβατίδη, που είναι ένα πρόσωπο μυθικό για την εκπομπή. Έτσι, όπου υπάρχει θέμα, λέμε το όνομα αυτό. Και έχω πει ότι όποιος έρθει με επίθετο Χατζηγραβατίδης, θα το στείλω στο Λίθο, στο Καϊμάκ Τσαλάν. Θα το στείλουμε. Θα πάω να αλλάξει το όνομά μου. Εμφανίζεται λοιπόν, φαντάζεσαι. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Τσατσαρός, λέγομαι. Τσατσαρός, τι επίθετο είναι αυτό. Βασικά ήθελα να γίνω κομμωτής, αλλά το χάσα. Και παρακαλώ, ήρθα να αγοράσω το Ρέντι. Το Ρέντι, το Ρέντι κοστίζει. Κρακ, φιλέ, η Samsonite ή μαύρη σακούλα σκουπιδιών, softex, με κορδόνι και άρωμα. Πάμπερς, γιατί αυτοί ξέρουν να το πέτσε. Πάμπερς, πολύ ωραία, έχω φίλε απόθεμα, έχω κατοικούτες, από το Θανασάρα. Λοιπόν, Πάμπερς, φίλε, κάνουν έτσι και είναι πιτσικαρισμένα, δηλαδή εξέχουν τα τούβλα από το χαρτόνι, το οποίο έχει πιτσικάρει, δηλαδή δεν αντέχει, ρε παιδί μου, δεν αντέχει. Πάρτα! Μα γιατί είσαι Pampers? Επειδή από εδώ και πέρα θα είσαι χεσμένος όταν θα κατεβαίνω. Είναι, αυτό
αυτό που ακούστηκε χθες. Έχω κι άλλο, περίμενε, έχω κι άλλο, συγγνώμη. Μα πάνες γιατί? Και επειδή τόσα χρόνια φιλαράκι σου και συνέτερό σου είναι ο Παναθηναϊκός. Η Σεφερλιά πάει σύννεφο. Για πες τώρα, για πες. Εντάξει, χθες διαβάζοντας τα social media, κίτρινη, ξανά κίτρινη, πράσινη, όλοι κόκκινοι σαν βγήκαν όλοι και αναπαράγουν το ίδιο και το ίδιο. Όλοι. Το ίδιο και το ίδιο. Όλα τα site. Θα μηνυθούν. Θα μηνυθούν. Εγώ πιστεύω ότι οι αγωγές δεν πρέπει να γίνουν ούτε στα site του στα κανάλια. Προσωπικά, στα άτομα. Αυτό το δημοσιογράφο που έκατσε και είπε την, αυτή την, ναι, που έκανε αυτή την ανάλυση. Στον, ναι, όπου υπάρχει υπογραφή, όπου υπάρχει υπογραφή, όπου ναι, υπογραφή, Άγγελε. Ακριβώς, αλλά επειδή πολλές φορές δεν μπαίνει υπογραφή και λέει τάδε team, ξέρω εγώ, sport κάτι. Θα το βρούμε και αυτό, να φίλε, θα το βρούμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να υπογράψει Κάπα Τάφ και να μην ξέρουν ποιος είναι ο Κάπα Τάφ. Ακριβώς. Πρόσεξε, πολλές φορές μπαίνει και όνομα τεπώνυμο που δεν υπάρχει. Αυτό που λέω εγώ, το Βασίλης Χατζηγραβατίδης, ναι, ναι, να ξέρεις, γράφουν στα site, υπάρχουν όνομα τεπώνυμα που δεν υπάρχει. Μεταξύ τους τα γράφουν εκεί και βάζει ένα όνομα τάδε, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, γνωστός Χατζηγραβατίδης. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Είμαστε πολύ μακάκες εμείς οι παοξίδες που δεν ζητήσαμε αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ Χαλονί τότε. Με εκείνο το Μίτσιο, το παρτάλ εκείνο το Μίτσιου, πώς το λέγανε, που μας έκανε την ψυχή, μαύρη. Άνω κάτω, ρε φίλε, το στομάχι μας εκείνη... Άστο, φίλε, έχουμε περάσει. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Ζούμου σου, αδερφέ μου. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο, τις γραμμές που έχουμε μέσα, θερμή παράκληση, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, ναι. Καλημέρα. Αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι θερμή παράκληση, αφήστε γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή μου. Καλώς τον, καλώς τον. Έλα, Λάμπρο. Έλα, θέλω λίγο, φίλε, πριν σε πω ότι σε πω, ναι, λίγο με το κέντρο. Είναι η τρίτη απόπειρα που κάνω. Μία ξεκίνησε με τον Παυλάρα. Θέλω να τον καταγγείλω κιόλας δημοσίως για που με κάνει μπέναντι το τάκλιν εκείνο που έκανε και πέταξε γραμμή. Μία τις δύο γραμμές ήμουν εγώ. Έκανα ακόμα μία απόπειρα. Φτύσε μας να μην μας ματιάσεις. Αυτό σημαίνει ότι άμα δεν είναι βλάβη να σε φτύσω 100 φορές, αλλά λέω μήπως είναι το κέντρο σήμερα, που θα κάνει. Σήμερα έχουμε θέμα με το ίντερνετ γιατί είχε διακοπή ρεύματος και εντάξει, πιθανόν να είναι επηρεασμένα και τα... Και το τηλεφωνικό. Ωραία, κέντρο. Θα κάνω, ναι. Η καταγγελία μου στον Παυλάρα παραμένει. Θα τον κάνω, ναι, τον κύριο Καραπαπά την καταγγελία μου, οπότε να ξέρει την άλλη φορά. Γιατί υποφέρεις και εσύ από σφιαλγία και δεν μπορείς να σταθείς. Βέβαια, βέβαια. Θέλω να πάω στον γιατρό που πάει και παίρνει αναβολές. Περιμένω όρθιος λοιπόν τόση ώρα να μιλήσω, πες. Με έπιασε η μέση μου. Κάτι τόσο εντάξει, μέσα είμαι. Εδώ στην πιάνα διάβασα. Έλα, αγόρι λοιπόν, μου, για πες. Θέλω να πω λίγο το εξής, το είπε και πριν ο Στράτος, ναι, ότι για κάποιο όνομα Γρέντζος, έτσι. Γρέντζος. Ναι, που έβαλε ο Μαρινάκης να κάνει το Ολυμπιακό τα θελήματα, σαν... Βρέντζος μήπως. Βρέντζος, ναι, ναι, ναι. Βρέντζος, ναι, ναι. Αυτός ήταν και στον Εργοτέλη ήταν. Μπράβο, στον Εργοτέλη. Ναι, μήπως. Εννοείται. Ένα άλλο όνομα. Ο κύριος Δάρας, που είναι Δάρας, πρόεδρος του Πανιωνίου. Βέβαιος, χρόνια γιατρός στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό και νομίζω και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ πέρα το γιατρός. Έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτοί είναι που μας πουλάνε τώρα την κανονικότητα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, ναι, ναι, αλλά και ένα άλλο, Κωστή μου. Πότε πρέπει να επέμβει η αθλητική δικαιοσύνη ώστε να αναβάλει έναν αγώνα μεταξύ δύο ομάδων, η οποία μία ομάδα είναι καταγγελόμενη από μία αντίπαλο ομάδα και από ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο ανήκει σε αυτή την αντίπαλο ομάδα και πρέπει να αναβληθεί το παιχνίδι, ή όταν υπάρχουν κατηγορίες για κάποια συγκεκριμένη ομάδα, για χειραγωγημένα παιχνίδια, για στημένα, για στημένα, για τον πρόεδρό της να είναι ανεμειγμένο σε διάφορες κατηγορίες. Για βία, για έλατε. Πότε πρέπει να επέμβει η αθλητική δικαιοσύνη? Αυτά για να μην τα ξεχνάμε. Αλλά, Κωστή μου, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και όχι σε ένα ευρωπαϊκό κράτος που αποδίδει δικαιοσύνη, ναι, εγώ θέλω να κάνεις ένα ερώτημα στον Κώστα τον Βασιλόπουλο το μεσημέρι, ναι, γιατί αυτό πλανάται το εξής. Αυτή η επιτροπή που απευθύνθηκε χθες η καταγγελία του Ολυμπιακού είναι διορισμένη από τον κύριο Αβγενάκη, από τον εκάστοτε υπουργό αθλητισμού. Η ΕΕΑ.
επαγγελματικού αθλητισμού, ναι. Μπράβο. Η οποία έχει αποφανθεί ότι οι μετοχές ανήκουν στον Πανόπουλο και στον Συγγελίδη. Πότε όμως έγινε? Το 19. Ναι, πριν τον κύριο Αυγενάκη. Πριν τον Αυγενάκη, ναι. Μπράβο, άρα άλλαξε αυτή η επιτροπή τώρα. Και τι αλλάζει δηλαδή τώρα και η σημασία, τέλος πάντων. Τώρα να σου πω γιατί κοστίμω, να σου πω, ναι, ναι, γιατί είπαμε ζούμε στην Ελλάδα, σε μια χώρα μπανανίας, όχι στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη. Λοιπόν, και τώρα εγώ σε ρωτάω, αυτή την επιτροπή ήταν να παρτίζουν, λέει, ένας συνταξιούχος δικαστής, ένας συνταξιούχος δικηγόρος και κάποιοι οικονομολόγοι και κάτι τέτοια. Ωραία, λεφτουδάκια ξεκούραστα, φίλε. Μπράβο, ξέρεις, η οποία εγώ πιστεύω... Δεν νομίζω ότι είναι ανιδιοτελώς. Αν είναι αφιλοκερδός θα το πάρω πίσω. Αλλά έχω μια υποψία ελαφρά ότι πληρώνονται σε τέτοιες επιτροπές, λέω εγώ. Και κάτι άλλο, Κωστή μου, τώρα, γιατί όλα είναι συμπτώσεις μέχρι σημείου, έτσι. Την Παρασκευή τώρα, πριν τον αγώνα του παιχνιδιού Πάκο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μάλλον, να γίνει συνάντηση τυχαίως εντελώς, έτσι. Και να μιλήσουν ο κύριος Αυγενάκης με το τρίο που πήγε η εκπρόσωπη του Ολυμπιακού. Ναι. Και λέω εγώ τώρα. Και εντωμεταξύ εχθές να πω το όνομα του δημοσιογράφου που έκανε την... Κάτι να μην το πεις. Ο Τζαντάρας, ο Νίκος, το ρεπορτάζ αυτό, το ΟΑΝ. Α, ναι, ότι ήταν έτοιμο από πριν, βέβαια. Μπράβο. Ενώ όταν υπάρχει στα χέρια σου μια τέτοια καταγγελία, Κωστή μου, ότι ο Λάμπρος του Ταρίβας έκανε... Εννοείται. Αυτό ήταν, φίλε, σχεδιασμένο από πριν, γιατί φαινόταν στο print screen, φαινόταν η ημερομηνία ότι ήταν από το. Νομίζω του SDNA φαινόταν η ημερομηνία ότι ήταν από άλλη φορά. Εντάξει, να λέμε τώρα. Εντάξει. Okay. Από εκεί που θέλω τον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Όλα αυτά επειδή είπαμε δεν είναι συμπτώσεις, αλλά ούτε και βλάκες μπορείς να του πεις. Όχι βέβαια. Όχι βλάκες. Καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει σχέδιο. Βλέπεις, είναι οργανωμένο. Είναι αλυσίδα. Είναι. Ο Γιαννάκης του έδωσε το ελεύθερο. Ότι προχωρήστε και να κερδίσετε χρόνο, γιατί στο τέλος δεν θα κερδίσουν τίποτα παραπάνω, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχουν τίποτα το μεμπτό. Απλά σου λέει κάτι θα μείνει. Το στίγμα, ρίχνε. Να μείνει, ρίχνε λάσπη, κάποια αναβολή να γίνει, να κερδίσουν χρόνο και τα σχετικά. Κάτι πρέπει λοιπόν, να κάνουν, το καταλαβαίνεις, Λάμπρο μου. Ακούστε τι θα σας πω. Και αυτό δεν είναι ούτε κινδυνολογία, ούτε από κύμα φαντασίας. Τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα αυτή. Θα αρχίσουν τα κλωτσομπονίδια, δεν ξέρω αν θα είναι στο Ρέντι ή κάπου αλλού. Θα τους περιμένουν με κορνέδες, δεν τρώνε άλλο παραμύθι. Ακόμα και το πιο μεγάλο πρόβατο, μια θα κάνει μπε, δυο θα κάνει μπε, την τρίτη θα πει για κάτσε ρε Λεβέντι. Για κάτσε ρε φίλε, για όλα αυτά ο Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ τώρα δηλαδή, πλάκα μας κάνεις. Γιατί η ομάδα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, κατάλαβες. Και θα αρχίσουν από εκεί μετά τα μπινελίκια και τα αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό, να ξέρεις. Απλά πράγματα. Έπεσες. Πάμε να πάρουμε τις δυο γραμμές ακόμα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Θερμή παράκληση, μην παίρνετε άλλο. Οι δύο γραμμές που είναι μέσα τώρα για να πάμε στο διάλειμμά μας, να είμαστε, γιατί χθες τα κάναμε άνω κάτω με τα διαλύματα. Έλα, φιλάρετε μου, σε ακούω με προσοχή. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, αυτό που μπορείς να ξεκαθαρίσεις και πρέπει να το δούνε καλά στην ομάδα είναι ότι προσπαθούν αυτόν που έχει αντίπαλο να το τσιτώσουν, να το τεντώσουν, ώστε να μπορέσει ό,τι μπορεί να πάρει περισσότερο να το κάνει. Και επειδή αυτό το τέντωμα και το τσίτωμα δεν συμφέρει σε εμάς, χρειάζεται απόλυτη ψυχραιμία να παίξουμε το παιχνίδι μας, να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να είναι κανείς. Ούτε τσιτωμένος. Φιλάρετε μου, νομίζω δεν μπορώ να μιλήσω ούτε για άλλες εκπομπές, ούτε για όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι εμείς το ζήτημα το βλέπουμε με το χαμόγελο στα χείλη, απόλυτα ψύχρεμα, γι' αυτό λέω, γλεντήστε το όλο αυτό, ούτε κινδυνολογία, ούτε προσπαθώ να χτίσω κανένα φόβο στον κόσμο για να κάνω νούμερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γι' αυτό σας λέω, ήρεμα, με αξιοπρέπεια, χαλαράζου μου σου, όλα εντάξει. Όλα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως λόγος να ασχοληθούμε ακριβώς μέσα από το παιχνίδι που μας βάζουν. Και επειδή ακριβώς αυτά που λένε, τα λένε σκόπιμα για να μπορούν να παιχτούν ακόμα και στις ειδήσεις, όταν μιλάνε για αναβολή πρωταθλήματος, θα το πούνε και σε όλες τις ειδήσεις. Βέβαια. Έτσι ώστε να δημιουργήσουν το κλίμα που θέλουν.
να μην υπάρχει το άλλο που πραγματικά δεν έχει γίνει, γίνεται πρώτη φορά στα χρονικά. Αν το συνειδητοποιήσουμε, καμιά ομάδα δεν έχει βάλει ανθρώπους να προπυλακίσουν την ομάδα που έρχεται. Όχι οι οπαδοί που μπορεί να είναι ανεγκέφαλοι ή οτιδήποτε άλλο και να κάνουν ό,τι κάνουν. Εδώ αυτοί ήταν με ονοματεπώνυμο. Τους δώσανε καρτελάκι, τους είχανε μέσα στους δημοσιογράφους και αυτό που υπόθηκε και μάλιστα καταγράφηκε στο χαρτί λέει ότι δεν επιτρέψανε η ομάδα, η ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε να ανοίξει, να ανοίξει η πόρτα. Δεν γράφει πουθενά στην έκθεση για βλάβη ότι δεν δουλεύει. Η πόρτα, παιδιά, είναι κλειδωμένη. Δεν ανοίγει, είπε. Και ο υπεύθυνος. Αυτό λοιπόν δεν δείχνει απλά ότι έγινε ένα γεγονός, αλλά ήταν προσχεδιασμένο από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όχι από κάποιους τυχαίους φιλάθλους οπαδούς που μπορεί να είναι όπου θέλουν και να κάνουν τι θέλουν. Ακριβώς. Όλα αυτά που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα στις ομάδες που ουσιαστικά μεταξύ τους μπορεί να σκοτώνονται έχουν γίνει από τυχαίους οπαδούς σε εισαγωγικά. Αλλά εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι οργανωμένο από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί να τιμωρηθεί με τέσσερις αγωνιστικές. Βαριά καμπάνα σαν της Παναγίας των Παρισίων. Βαριά καμπάνα. Αυτό... Ένας από τους λόγους που έσκασε αυτό τώρα, αυτό το είχαν αυτοί από πριν έτοιμο. Το αφήγημα περί Ξάνθης. Το είχαν. Όμως τι, περίμεναν μήπως κερδίσουν τον ΠΑΟΚ, μήπως μας κερδίσουν, οπότε θα το φύλαγαν κάπου στο πλάι. Έτσι, περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Δεν περίμεναν τα επεισόδια αυτά να πάρουν τέτοια έκταση. Και τώρα πρέπει κάπου να γυρίσει αλλού ο προβολέας και η προσοχή. Κατάλαβες, φιλάρετε μου. Αυτά είναι. Αλλά θέλει όμως να το κυνηγήσουμε, γιατί αυτό έγινε προσχεδιασμένα από την ίδια την ανώνυμη εταιρεία. Είναι ένα γεγονός που πραγματικά, αν δεν το τιμωρήσει ο αθλητικός εισαγγελέας, ποιος θα είναι, θα χρειαστεί να τιμωρηθεί με άλλον τρόπο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να δίνεις εσύ η ίδια η ανώνυμη εταιρεία τη βία και έτσι, να την πρημοδοτείς από πάνω. Φυσικά. Γεια να σε καλά, να σε καλά, φιλάρετε. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Πέσαμε. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω σήμερα, όποιος στείλει μήνυμα. FM κενό, το μήνυμα στο 54526. Όποιος στείλει, μας δώσει τα τρία τελευταία ψηφία στο τηλέφωνο, το έχει διπλή πρόσκληση για το Premium Boxing Event. Καταπληκτική βραδιά στο Παλατάκι, 13 του μηνός. Το βράδυ της Παρασκευής, ο τίτλος του Πρωταθλητή Ευρώπης κρίνεται στο Παλατάκι. Εκεί που, βραδιά που διοργανώνει ο Ηλίας Παυλίδης, ο Ολυμπιονίκης μας, έρχεται ο Roy Jones Jr. ζωντανός τρίλος του αθλήματος και θα αναμετρηθούν ο Παπάζοφ με το Τσουντέκι, ο Ελληνορώσος Παπάζοφ με τον Πονό Τσουντέκι για τον τίτλο πρωταθλητή Ευρώπης. Ένας χαμός, ένα θέαμα φαντασμαγορικό πριν, με θέαμα, με. Πάρα πολύ ωραία βραδιά, διπλή πρόσκληση. Κληρώνουμε για εκεί. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να θυμηθώ να πω, Ελλάς Auto Service. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, υγραεριοκίνηση, τμήμα ελαστικών, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, με την εμπειρία της Ελλάς Σέρβις, της κορυφαίας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Και βέβαια, όποιος θέλει, πρέπει να αφήσει το αυτοκίνητό του εκεί, του δίνουν αυτοκίνητο υπηρεσίας τα παιδιά, οι Χατζόπουλοι που ζωγραφίζουν και έχουν κάνει μια dream team πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πόσο καιρό έχω να το βάλω αυτό, ε? Μεγάλη πίτσα Παπαδοπούλου, τεράστιος Λευτέρης Σέρβας, Χιτζάζ, για αυτούς που νιώθουν, που αισθάνονται, Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Γλεντήστε το όλο αυτό, καταλάβετε γιατί γίνεται, γιατί είμαστε δυνατοί. Έρχομαι τώρα στις γραμμές 2310-287-888 και μια φορά δε μου πες αγαπώ. Κι αν τώρα με ζητάς και μου φιλάς τα χέρια, να σ' αγαπήσω πάλι δεν μπορώ. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.
ράγισα, στην αγκάλια σου να βάγισα, κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα, πίσω ξανά με γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δεν σ' αδίκησα, κι ούτε τα πόρτα σου χτύπησα, και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να μπεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός. Πάμε, πάμε στις γραμμές, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλό! Όταν θα δεις τον κόσμο! Έλα ρε Κωστάκη! Τι βραχνάδα είναι αυτή η αγόρη μου! Τι! Δηλαδή παίζεις Κώστα Χατζή, παίζεις Λουίς Άρμστρονγκ! Είχε πιάσει λίγο γρέζι, πιάσει γι' αυτό! Λίγο γρεζάκι, ε! Είσαι έτοιμος για And I think to myself What a wonderful world! Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον παιδί, καλώς τον, καλώς τον. Ο Εφραίμ είμαι. Γεια σου ρε Εφραίμ. Γεια σου λοιπόν, ρε Εφραίμ. Θα μιλήσω λίγο στην αρχή, όχι για ποδόσφαιρο. Θα μιλήσω λίγο για τον αγώνα αυτό που θα γίνει, για τη διοργάνωση αυτή που γίνεται 14 Δεκεμβρίου στο Παλέ. Ξέρεις, στο Παλατάκι. Νιώθεις, ναι. Είσαι, γνωρίζεις. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το ξέρετε. Ναι. Επειδή υπεύθυνος της διοργάνωσης είναι ο Ηλίας Παυλίδης, ναι. Πριν από 10 μέρες ήταν υπεύθυνος και σε μια άλλη διοργάνωση, η οποία έγινε κάτω στον Αστρόπυργο, που έγινε το κύπελλο προαθλητών Ελευθέρας Πάλης, και χάνει ο μικρός μου γιος να ασχολείται με την Ελευθέρα Πάλη. Σοπαρε. Στον Παλαιστικό Σύλλογο Καρπίας. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να το και χαίρεσαι. Να πω και κάτι άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και να πω και κάτι άλλο. Η υπεύθυνη διοργάνωση ήταν πάλι ο Ηλίας Παυλίδης. Ναι. Ο οποίος εκτός από αυτό το πράγμα, όλη η μετακίνηση των αθλητών, η σύντηση, η διοργάνωση, τα μετάλλια, τα χρηματικά έπαθλα που πήραν όλα ήταν όλα αυτό. Από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, Μπράβο ρε φίλε. Έτσι, ο οποίος Ιβάν Σαββίδης, έχω τις πληροφορίες ότι θα ασχοληθεί, θα είναι δίπλα αρρωγός στα βαριά αθλήματα της πυγμαχίας, της άφησης βαρών και της ελευθερίας πάλης. Μεγάλη υπόθεση. Ο κόσμος Κοίταξε. Αυτός ότι ασχολείται με πολλά. Κοίταξε, ναι. να σου πω για να μην κρυβόμαστε, ότι και σε αυτή τη διοργάνωση την Παρασκευή που θα γίνει, χορηγός είναι το Μακεδονία Παλάς και το Open, φίλε. Το ξέρουμε. Έτσι, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν σημαίνει ότι το διοργανώνει ο ίδιος, αλλά είναι εκεί δίπλα. Είναι αρρωγός δίπλα στους αθλητές, δίπλα το ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει στο Παλατάκι και έχει αυτούς για χορηγούς. Καταλαβαίνεις, έτσι. Τι σημαίνει. Είναι αυτό που λέμε. Ναι, είναι αυτό. Ο ίδιος του ήταν παρόν σε όλη τη διοργάνωση κάτω που έγινε. Μπράβο. Και μετά, την διαγωνισμό σε τραπέζι και τα λοιπά, τιμήθηκαν όλοι οι αθλητές. Πρώτη φορά τα παιδιά νιώσανε ότι πώς είναι κάποιος να νοιάζεται για σένα, γιατί είναι ένα άτομο. Μην το συζητάς, αδερφέ, μην το συζητάς. Ναι. Και λογικά θα είναι και την Παρασκευή, θα είναι εκεί. Και ο μπαμπάς και ο γιος, λογικά. Απλά δεν θέλω αυτό να το βάλω στην κουβέντα ότι ελάτε επειδή θα είναι ο Ιβάν, έτσι, το καταλαβαίνεις. Ούτε ο ίδιος θα ήθελε. Και εμείς δεν το ξέραμε, το μάθαμε έτσι, αν και είμαι στη σχολή, το μάθαμε έτσι τελευταία στιγμή. Χαρήκαμε όλοι ιδιαίτερως τα παιδιά, γιατί με ο μικρούς μου είναι μικρός ακόμα, αλλά εντάξει, τα πιο μεγάλα παιδιά που κάνουν προσπάθεια εδώ και χρόνια, νιώσαν ότι κάποιος είναι δίπλα τους, τέλος πάντων. Βγήκε και ο προπονητής μας 2-3 φορές στην τηλεόραση και τώρα τελευταία και το ανακοίνωσε. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Και θέλω να πω ότι άνθρωπος νοιάζεται, θέλει νέους ανθρώπους, το δείχνει έμπρακτα. Θέλω να σου πω μόνο, έπρεπε να δεις τη φάτσα μου όταν με κάλεσαν από την Ομοσπονδία και οι άνθρωποι που το οργανώνουν για την παρουσίαση, επειδή έχω ξανακάνει στο Παλατάκι τα 90 χρόνια, επειδή είναι ακροατές και εντάξει, μας γουστάρουν, εγώ δεν έχω ξανακάνει, το είπα κιόλας, παιδιά,
box, δεν σκαμπάζω. Μου λέει, δεν σε θέλουμε να κάνεις περιγραφή. Σε θέλουμε για την τρέλα σου, για το πάθος. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου. Και όταν πήγα λοιπόν να μιλήσω, μου λένε, ξέρεις, χορηγός λέει σε αυτό όλο, είναι λέει το Μακεδονία Παλάς και το Open. Λέω, συγγνώμη. Λέει αυτό. Μη ρωτάς άλλα. Λέω, μάλιστα. Οκ, εντάξει. Έγινε. Και ξέρετε, και να πω και κάτι άλλο, σε αθλήματα όπως την Ελευθέρα Πάλι και κάποια άλλα αθλήματα, τα οποία είναι παραμελημένα, αυτοί που παίρνουν τα λεφτά είναι κυρίως οι γονείς. Άστο. Για προσωπική όλα, θυσία, full. Προσωπικές. Ναι. Και αυτό και τα παιδιά νιώσαν τόσο όμορφα, γιατί πρώτη φορά κάποιος κάνει αυτό το πράγμα. Οι γονείς ξέρουν τι πληρώνουν και πόσο τρέχουν. Άστο, είναι πολύ σημαντική υπόθεση, φίλε. Είναι πολύ σημαντική. Και εγώ, επειδή έχω τρία παιδιά και τα τρία παιδιά ασχολούνται με κάτι διαφορετικό, ξέρω πως είναι να τρέχεις και να είσαι δίπλα και να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν ένα πολύ όμορφο πράγμα κτλ. Τελειώνει αυτό εδώ, σίγουρα θα πάω. Θα πάμε 13 Δεκεμβρίου εκεί πέρα να δούμε. Θα πάρω και τον μικρό μου που τον αρέσουν τα δυναμικά αθλήματα. Και θα πω και κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο, για να κλείσω. Ναι. Δεν θα αναφερθώ ούτε σε διαιτησίες, ούτε σε συστήματα, ούτε ο ένας τύπος, ο άλλος. Ένα πράγμα θα πω, είναι το προσωπικό μου σλόγγαν από την αρχή της χρονιάς και από πέρσι. Παοκάρα μου, το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει. Έφυγες! Τα πες όλα, φιλιά, γεια σου Εμπλέμ! 363! Σε βάλω! Τα λέμε! Διπλές προσκλήσεις, φιλιά! Πάμε δύο τελευταίες γραμμές, γεια σας! Έπεσε, τελευταία, ναι! Και εδώ, τελειώσαμε, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όσοι έστειλαν μήνυμα, όσοι μου άφησαν τα τρία τελευταία ψηφία, έρχονται από τα γραφεία του Λίμπερο. Στη Λέοντο Σοφού 18, στο τρίτο όροφο, παραλαμβάνουν προσκλήσεις. Θα ξαναδώσει τώρα και ο Σταύρος θα δώσει με τον Batman. Θα ξαναδώσουν και άλλες εκπομπές. Θα δίνουμε μέχρι και τις 13, θα δίνουμε συνέχεια. Έχουμε μεγάλη άνεση και δυνατότητα για να έρθετε, να μην πληρώσετε τίποτα, να δείτε αυτό το υπέροχο θέαμα. Τα παιδάκια μέχρι 12 ετών δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς. Για τους υπόλοιπους είναι 10 ευρώ είσοδος. Είναι δύο καφέδες. Okay. Αλλά είναι ένα θέαμα φοβερό και συγκλονιστικό. Φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σας θυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος έφαγε εκεί, καταλαβαίνει τι σημαίνει να είσαι μεγάλος μάστορας και στην επιλογή των κρεάτων σου και στο πώς εξυπηρετείς τον πελάτη και στο πώς ψήνεις τα κρέατα. Σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο, η Λαδόκολα, δεν χρειάζεται να πω κάτι για τον Διέγκο Παντσέτα. Η οικογένεια του Δημήτρη έχει κάνει εκεί ένα πραγματικό στολίδι. Φυσικά για τέντα και αντιενεμική ζελατίνα, ένα είναι το όνομα, ένας ο προορισμός, Τέντα Home. Πάρτε τηλέφωνο στο 430-011. Γεια σου Γιάννη, είμαι Ζουμουσάκη, είμαι Τσατσαρόσκυλο, είμαι ακροατής και ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι κορυφαίος. Έλα να δεις λίγο το χώρο. Δεν πληρώνεται κάτι με το που θα έρθει ο Γιάννης, θα βρει χρόνο, θα έρθει και θα σας πει τόσο. Οι ζελατίνες βγαίνουν το καλοκαίρι, το χειμώνα σας καλύπτουν το σπίτι και εξοικονομείτε και για τη θέρμανση και ζεστασιά και χώρο, αποθηκευτικό και τα πάντα. Και βέβαια, καυσόξυλο ένας είναι. Αλλού δε θα κοιτάς, μόνο φυτάς. Και βαλενιδιά και οξιά. Και τα δικά του κούτσουρα, τα δικά του καυσόξυλα είναι αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξηρά. Ο άνθρωπος είναι ντόκτορας σε αυτό που κάνει. Είναι μαέστρος στο καυσόξυλο. Γι' αυτό και είναι κορυφαίος. 411-636. Καίγεται για σας το καυσόξυλό του. Σήμερα ετοιμάζουμε και το σποτάκι. 206 στη Βασιλίζης Όλγας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός στις 2. Ελάτε να παίξουμε, να κάνουμε quiz, να κάνουμε μουχαμπέτι, να αφήσουμε στο πλάι την τοξικότητα, το άγχος, το στρες και μετά τις 2.30 να βγάλουμε και Κώστα Βασιλόπουλο να μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε, δεν μας πέφτει με τίποτα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.